Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσιαγάνης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην εικόνα. Ουφ, μια εκπομπή σήμερα η οποία κινείται εποχουμένος, εποχούμενη. Αν και η λέξη αυτοκίνητο αναφέρεται από τον Όμηρο ακόμα. Δεν θέλω να κάνω τέτοιες προλόγους. Να σας πω ότι η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά από το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, με εκείνες τις υπέροχες σοκολατόπιτες που δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν, στην Αγία Βαρβάρα. Αυτή η καταπληκτική πολίτισσα εκεί πέρα, Μακεδόνισσα, η οποία τα κάνει όλα να μοιάζουν χαλαρά, γλυκά και όμορφα. Οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του υπέροχου πόντιου που είναι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, άρα μπορείς να τη φοράς και για κόσμημα, γιατί τόσο κοστίζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα, και να τις βάλεις και στο θησαυροφυλάκιο τα κομμάτια της πίτας, και το καφέ Μίστιλι στην οδό Αδριανού που πίνεις τον καφεδάκι σου με θέα και το ναό του Ηφαίστου, που πολλοί το λένε Θυσίο ή οτιδήποτε άλλο, και την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα από κάτω, μαζί με καταπληκτικό φαΐ, όπου μπορείτε και να μας συναντάτε εμάς κάθε Δευτέρα από τις 5 και μετά που πίνουμε το καφεδάκι μας, να τα λέμε και παραΐτσα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας τρέχει. Σήμερα η εκπομπή μας πάει σφαίρα. Σήμερα η εκπομπή μας πάει επί 4 τροχών. Μάλλον θα πάει στους 4 τροχούς. Πριν πάει στους 4 τροχούς, πρέπει να σας πω ποιον έχω καλεσμένο. Έχω καλεσμένο το φίλο μου, ο οποίος είναι ασταμάτητος, όπως και τα αυτοκίνητα με τα οποία τρέχει, φτιάχνει, ότι οδηγεί, τον μηχανολόγο, μηχανικό Δημήτρη Χατζικακίδη. Γεια σου Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε να πούμε πολλά, Έχουμε να πούμε. Και μπορεί να μην προλάβουμε σε μια εκπομπή, φαντάζομαι. Αν συμβεί αυτό, με τα χαράς να τα πούμε και σε επόμενη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης, εκτός από μηχανολόγος, μηχανικός, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστοποιημένες δικές του 25 πατέντες, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες πατέντες άλλων ανθρώπων. Που τους έγραψα εγώ. Ναι, και... όπως γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι ένας διεθνής Έλληνας, ένας κοσμοπολίτης Έλληνας. Και όλα τούτα όμως ξεκινάνε από ένα οικογενειακό περιβάλλον κάποτε στη Σμύρνη. Η οικογένεια... Η οικογένεια στη Σμύρνη μέσα, η οικογένεια κέντρο. Τον 20ο αιώνα βρίσκεται στα τέλη του 19ου είναι στη Σμύρνη, αλλά από το 1709 που έχουμε το ημερολόγιο το οικογενειακό είναι Αιγιοπελαγίτες, η πρώτη αναφορά είναι στα Κύθυρα το 1709, μετά πάνε στο κεντρικό Αιγαίο, με ποιο επίθετο? Είναι πολλά, είναι καλούμενοι, είναι διαφορετικοί. Το Μαλκότσις είναι αυτό που ξέρουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, όχι, εντάξει. Ο παππούς μου ήταν ο Μαλκότσις και πρόεδρος της Τέχνικα. Είναι ενδιαφέρον ως Έλληνες να πούμε το εξής, ότι έχω 5 προγόνους που είναι μεγαλοσχολήτες, είναι της μεγάλης του γένους. Τι γινότανε, πηγαίνανε κυρίως στη Σμύρνη, πηγαίνανε τα νέα παιδιά στη μεγάλη του γένους και είτε γύριζαν στη Σμύρνη, συνήθως επέστρεφαν στη Σμύρνη. Υπήρχε και μία θητεία στην Καπαδοκία. Αυτό στην οικογένειά μου έγινε γνωστό, ότι μη λένε, όποιοι λένε ότι ήσασταν τουρκόσποροι και κοτσαμπάσιδες, αυτό το θυμάμαι εξαρπαλώνων ήχων, από τα 3 με τα 4 να το ακούω. 3 φορές η οικογένειά μου το 1700 και μετά, που ζούσε στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 3 φορές αναγκάστηκαν να φύγουν για να μην δώσουν την κόρη τους σε Τούρκο. Τις 2 φορές φύγαν επί ξύλου κρεμάμενοι. Δηλαδή αφήσανε ό,τι είχαν και είχαν πολλά, τις 2 φορές. Την 3η φορά δεν φύγανε για να μην δώσουν την κόρη τους σε Τούρκο, που ήταν το συμβάντα προηγουμένως. Ναι, αλλά το 22 άφησαν μια τεράστια ακίνητη περιουσία και 3 πλοία στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου εγώ έμαθα από τον παππού μου ότι το Lloyds δεν πληρώνει πάντα, διότι το Lloyds δεν πλήρωσε, επειδή ό,τι γινόταν από το 19-21-22 στη Σμύρνη το 22, τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου του 22, δεν θεωρήθηκε στρατιωτική επιχείρηση. Τι θεωρήθηκε? Το θέμα είναι ότι δεν ήταν πολεμική επιχείρηση. Οπότε... δεν είναι πόλεμος. Συμφέρει πολλούς να μην αναγνωρίζεται ως πόλεμος. Βεβαίως. Ναι. Οπότε δεν πλήρωσε. Οπότε εγώ θυμάμαι στα επόμενα χρόνια να πηγαίνω στην Αγγλία και να ζω στο Λονδίνο. Έχω σπίτι στο Λονδίνο, ζω 35 χρόνια, 40 χρόνια ουσιαστικά.
αυτό το Lloyd's always pay. Εντάξει, εγώ στην οικογένεια μου ήξερα εδώ και 100 χρόνια που το Lloyd's δεν πληρώνει πάντα, όταν κτλ. Αυτό όμως έδωσε και άλλες αφορμές στην οικογένεια. Δηλαδή, ο προπάπος μου είχε την τύχη, πέραν των άλλων οικογενειακών σχέσεων με τον Χρυσόστομο Σβήρνης από Δράμας, νομίζω ήταν. Ναι. Ο Σβήρνης ήταν από Δράμας. Δράμα, Χρυσόστομος, 23, ναι, πάνω, ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω γιατί όταν πρωτοήρθε στη Σμύρνη, σεμνήνομαι ότι στο οικογενειακό φωτογραφικό άλμπουμ έχουμε οικογενειακές φωτογραφίες με προγόνους μου που έχουν αγκαλιά το Χρυσόστομο. Κυριολεκτικά αγκαλιά. Με τα χέρια τους στο νόμο τους και εκείνους στους δικούς τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή η οικογένειά μου είχε καλές αστικές καταβολές, ήταν στο κλαμπ, βέβαια πολλοί σμινοί το λέγανε το κλουμπ, ναι, ναι, το όπως κλουμπ. Το Χαβάνα κλουμπ, ναι, ναι. Είναι θέμα προφοράς. Υπήρχαν και οι Φραγκολεβαντίνοι, οι οποίοι είχαν κάπως ρευστεί η εθνική ταυτότητα. Μερικοί εξ αυτών, αυτή δεν ήταν ο κύριος Έλληνας, να πω την αλήθεια, γιατί ξέρω κάποιον Ιταλό, ο οποίος έκτοτε, δηλαδή πολύ αργότερα, αυτός δεν έχασε το σπίτι του. Και αυτός πάει και το επισκέπτεται. Να, και σε αντίθεση και με εμάς, μιλάμε τώρα για το κλειδί, και ο Γιώργος ξέρει γιατί το λέει και το ξέρω κι εγώ. Έχω την χαρά ή την τιμή ή την θλίψη, εξαρτάται από την περίσταση, να έχω τα σχέδια, τα συμβόλαια και το κλειδί του σπιτιού του προπάπου μου, στο οποίο μεγάλωσε ο παππούς μου παιδί, το οποίο πήγε και το είδε το 63, κατοικία του Δημάρχου, στο παραλέλι της Μύρνης. Και όποιος ξέρει την ιστορία, τι είναι το παραλέλι και τι ήταν η αστική ελληνική τάξη που ζούσε στην παραλία της Μύρνης, που καταστράφηκε ολοσχερός κατά τις φωτιές το 22 από τους Τσέτες και τον Κεμάλ ουσιαστικά. Το θέμα λοιπόν τι είναι, ότι υπήρχε αυτή η καταβολή, όπου μου έμαθα... Εγώ μεγάλωσα ως παιδί όταν δεν ήμασταν στο εξωτερικό, γιατί ο πατέρας μου είχε κάτι υποχρεώσεις στη Νότιο Γαλλία, να βλέπω από το παλαιό φάληρο τον λόφο της Καστέλας και να μου λένε οι πρόγονοί μου ότι όπως βλέπεις εσύ αυτά τα φώτα από τον Τσεσμέ και το απέναντι ελληνικό νησί, βλέπαμε τα φώτα και αντίστροφα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει χαρακτηρίσει από παιδί. Και μετά άρχισα να ψάχνω διάφορα πράγματα, τι ήταν ο παππούς μου, τι επιχείρησε να κάνει, το λέω γιατί. Ήξερε ο προπάπος και ο παππούς έτσι νέος, γνώρισε τον George Horton. Ο George Horton έγραψε, ο George Horton, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί διήστανται οι απόψεις, ήταν πρόξενος στην Υψηλή Πύλη, αλλά από το 19 πήγε και έζησε στη Σμύρνη και έφυγε μαζί με τους ξεριζωμένους του 22. Και μόνο που άφησε το βιβλίο αυτό για την Κατάρα. Το Plight of Asia, ναι, που είναι η Κατάρα της Ασίας. Που εννοεί, ναι, τους Τούρκους φυσικά. Είναι οι Τούρκοι, ναι. Λοιπόν, επειδή οι πρόγονοί μου είχαν προσωπική σχέση με τον George Horton, παρότι η οικογένειά μου είχε πολύ στενές σχέσεις με την Αγγλία, όπως ας πούμε και η οικογένεια του Άλλη Κεσιδόνη, mm-hmm, ο πατέρας του πέθανε, αλλά η μητέρα του που ήταν Βαβαρή, Γερμανίδα, τον πήγε στην Αγγλία χάρη στον πατέρα του και έγινε Άγγλος. Σε Ράλη και Σιγκόνη. Να πούμε πώς είναι ο Σιγκόνης, ότι είναι ο Έλληνας μυριός σχεδιαστής του Μίνι Κούπερ. Ο οποίος είχε και αυτός εργοστάσιο. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος, mm-hmm, είχε εργοστάσιο όπως και η δική μου πρόγονη. Οπότε υπήρχε, mm-hmm, αυτή η σχέση. Και επίσης θέλω να πω εδώ πέρα. Ναι, παρακαλώ. Θέλω απλώς να ολοκληρώσω κάτι που μας φέρνει στα πιο κοντινά σε εμάς. Ότι επειδή ήξεραν τον Χόρτον και επειδή είχαν αντιληφθεί. Ας πούμε, ο προπάπος μου ήξερε τον Στεριάδη, τον Αριστερή Στεριάδη, ήξερε στρατηγούς. Εγώ τους έλεγα όταν ήμουν 10 χρονών, μα καλά, αφού τη βλέπατε την επερχόμενη καταστροφή, γιατί δεν αντιδράσατε. Και εκ των υστέρων κατάλαβα γιατί δεν μπορούσε κανένας να αντιδράσει, γιατί ήταν δρομολογημένοι. Θα πω κάτι το οποίο άπτεται τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά είναι ενδιαφέρον τουλάχιστον εμείς που έχουμε κάποια, εσύ ειδικά και όλοι μας εδώ, που έχουμε μια χρονική αίσθηση και μια ιστορική αίσθηση. Ο Lloyd George, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου το 1922, αλλά δεν ήταν Άγγλος, ήταν Ουαλός και ήταν και εθνικιστής Ουαλός. Mm-hmm. Και πολλοί που ας πούμε έχουν την τιμή να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα ως πρέσβη στο Λονδίνο, γιατί είχαμε μια οικογενειακή σχέση με το εξωτερικό, ο πατέρας μου εκπροσώπευε την Ελλάδα σε διάφορους οργανισμούς, ενωμένοι, FAO και άλλα, έχω γνωρίσει αρκετούς πρέσβες.
Λοιπόν, πολλοί Έλληνες εν Λονδίνο πρέσβεις της Ελλάδος δεν γνωρίζουν ότι οι δύο επιτροπές στους Tories, στο Συντηρητικό Κόμμα, Conservative Party, οι δύο επιτροπές που ρυθμίζουν τα πάντα, είναι η 1922 και η 92. Με την 92 είχα τη σχέση ότι είναι, ονομάζεται The 92 Committee, γιατί εγώ έμενα στο 91 Cheney Woo, παραλία του Chelsea, στο Chelsea, στον Τάμεση, και στο 92 συνεδρίαζε η Επιτροπή μυστικά, εκ των υστέρων το έμαθα εγώ, γιατί εγώ ζούσα και αργότερα εκεί, που απεφάσισε στο Winter of Discontent, στο χειμώνα της, του θυμού, να βρουν τη λύση στο πρόσωπο μιας παρακατιανής, γιατί δεν ήταν αστική τάξη, που λεγόταν Margaret Thatcher. Κατέληξε να γίνει βαρόνη, αλλά πώς κατέληξε να γίνει βαρόνη, άλλη ιστορία. Λοιπόν, οι δύο επιτροπές, οι οποίες ρυθμίζουν εδώ και 100 χρόνια το Συντηρητικό Κόμμα, η 92 το ρυθμίζει από τη δεκαετία του 70, όπου και εξελέγει, όταν εξελέγει η Thatcher, η Επιτροπή διοργάνωνε τα πάντα για να εκλεγεί το 79 η Thatcher Πρωθυπουργός. Ακριβώς, έτσι, σπρώχνοντα, όπως το είπες. Ναι. Όπως το έδειξες, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, το 1922 Committee όμως, που είναι το μακράν ισχυρότερο, είναι γιατί και υπήρχαν Έλληνες πρέσβεις που επαφίεται σε μένα να τους το πω, γιατί δεν το ξέρανε. Τι είναι το 1922 Committee? Είναι η επιτροπή η οποία ορίζεται από το 1922, η οποία κοντολογής και open to conjecture, είναι θέμα αντιδράσεως να κάποιοι από την Πλουτάρχου να μην το δεχτούν αυτό. Οι φίλοι μας στην Αγγλική Πρεσβεία είναι Πλουτάρχου, όπως καθένας γνωρίζει. Λοιπόν, μπορεί να μην το δεχτούν αυτό, αλλά το 1922 Committee είχε στόχο, προσέξτε τώρα και αυτό άπτεται αποκλειστικά της Ελλάδος, ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην κυβέρνηση της αυτού ή του αυτού μεγαλειότατου, στην κυβέρνηση, βασιλέως της Ελλάδας, βασιλέως της Αγγλίας, να συνδιαλλαγεί με υπανθρώπους. Δηλαδή, για να το πω πολύ γραφικά, στο τραπέζι των νικητών δεν θα ανεβεί ο σκύλος και θα πάρει θέση, γιατί ο σκύλος τρώει τα ψίχουλα. Στο τραπέζι των νικητών είμαστε εμείς, οι σπουδαίοι. Ο σκύλος δεν θα ανεβεί ποτέ και θα πει το κομμάτι αυτό είναι δικό μου. Έχετε αντιληφθεί γιατί μιλάω? Ο σκύλος είναι ο Βενιζέλος. Διότι ο Βενιζέλος ήταν υποδέστερος. Και χάρη σε κάποιες σχέσεις που δίνει τις παρούσες, τώρα να συζητήσουμε, ο Lloyd George τον έπαιξε. Τον έπαιξε ως ίσο. Τώρα, το πόσο ίσος ήταν τελικά μετά τις εκλογές του 20, αυτό δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Μάλλον έχει σημασία για την καταστροφή της Ελλάδος. Αλλά αυτό που έχει σημασία και κάνω αυτό το χαμογελαστό σχόλιο είναι ότι ο Lloyd George τον Μάιο του 22, από του βήματος της Βουλής του Πρωθυπουργού στη Βουλή των Κοινοτήτων, το House of Commons, είπε ότι ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία στρατός δεν έχει πολεμήσει όπως οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία τους. Μετά από 3 μήνες φάνηκε πόσο σπουδαία ήταν η συμβολή των Άγγλων, γιατί η συμβολή των Άγγλων ήταν εκεί τότε και 3 χρόνια πριν. Ναι, με το assignment θα πάτε να... Βέβαια, το ότι υπάρχουν Έλληνες που λένε για πηγιακό πόλεμο, το ότι υπάρχουν Έλληνες που μιλάνε για πηγιακό πόλεμο ημών των Ελλήνων, ναι, στην Ιωνία, αυτό είναι, το αφήνω ασχολίαστο. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι να το συζητήσουμε, αλλά οι Έλληνες, πηγιακός πόλεμος στην Ιωνία, στα σπίτια τους και στα χωριά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Κιρ Στάρμερ πριν από 1 μήνα είπε ότι ο σπουδαιότερος στρατός ο οποίος πολεμά είναι ο Ουκρανικός. Το ερώτημα είναι, αυτοί που ακούσανε τον κύριο Στάρμερ να λέει αυτό για τους Ουκρανούς το 2024, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν ξέρουν ότι το 1922 ο Lloyd George είχε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα για τον ελληνικό στρατό στην Ιωνία. Μάλιστα, τα συμπεράσματα δικά σας. Η ιστορία κάνει και για να τελειώσουν, συγγνώμη, παρέκβαση, αλλά επειδή λοιπόν οι προγονείς μου είχαν σχέση με τον George Horton, ο προπάπος και ο παππούς, έτσι νέος, είχαν καταλάβει, παρότι λοιπόν όπως είπαμε για τον Ισηγόνη και η δική μου οικογένεια είχε πολύ σχέση, καλή σχέση με την Αγγλία. Η γιαγιά μου μιλούσε καλύτερα, αυτό ήταν το οικογενειακό αστείο, η γιαγιά μου μιλούσε καλύτερα αγγλικά από τον Άγγλο πρέσβη. Αυτό ήταν επαναλαμβανόμενο θέμα στην οικογένεια. Παρότι λοιπόν είχαμε εξαιρετική σχέση, κοινωνική και άλλη, με την Αγγλία, όταν ήρθαν εδώ κατεστραμμένοι το 22, το Σεπτέμβριο του 22, αντιμετώπισαν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Τραγικές, αλλά είχαν και την αστεία ή την πιο ανώδυτη πλευρά. Μία ήταν ότι η άλλη πλευρά της οικογένειας, εγώ έλεγα την καταγωγή και από την ελληνική πλευρά της οικογένειας, δηλαδή την αθηναϊκή, είμαι
τρισέγγονος του Δημητρίου Κατερινοπούλου, ο οποίος ήταν καθηγητής καρδιολογίας πρώτος στο Εναθήνεση, στο Καμπολισιακό, και δεύτερος στη Σορβόνη. Από γενική παθολογία δεν υπήρχε ειδικότητα. Το 1880 γίνεται καθηγητής έδρας στη Σορβόνη, έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται γιατρός του Γεωργίου του Πρώτου, του Βασιλέως. Και πεθαίνει στα τέλη της δεκαετίας του 30. Όταν λοιπόν ήρχονται εδώ, γιατί την πρώτη κατοίκηση την κάνανε το 19, ενώ ήταν κάτοικη Σμύρνης. Οπότε έγινε κατοίκηση στο Παλιό Φάληρο, τίτλος κτίσης 1919. Αφού ήμασταν Σμύρνη Ελλάς, πήγαινε και αγοράσαν στην παραλία δύο πράγματα. Όταν ήρθαν όμως εδώ, λέγανε κάτσε. Ήρχονται, γιατί δεν είχε χτιστεί αυτά, μέναν στη Μεγάλη Βρετανία. Όταν λοιπόν περιμένανε να γυρίσουμε, γιατί αυτή ήταν η συνεννόηση, θα αφήσουμε τα πράγματα, έτσι έχουμε το κλειδί. Το κλειδί του σπιτιού το έχω μαζί με τα συμβόλαια, γιατί σε ένα μήνα θα γυρίσουμε. Αυτό ήταν η συνεννόηση, τον Σεπτέμβριο του 22, για αυτούς με τους οποίους είχαν έρθει σε συνδιαλλαγή, πώς θα γίνει η εκένωση της Ιωνίας. Λέγανε λοιπόν, τι κάνουμε, πριν από ένα μήνυμα στη Μεγάλη Βρετανία, θα πάμε να μείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μα πώς θα μείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία, θα έχουμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι το εξής. Τον Σεπτέμβριο του 22 έρχονται εδώ επί ξύλου κρεμάμενοι κατά κυριολεξία. Περιμένοντας αυτό το μπαούλο που θα γίνει, χάσαμε ένα πλοίο, βούλιαξαν το άλλο, δεν αναγνωρίζαν αυτό, αποζημιώσεις. Και κάποια στιγμή μέσα στο 22 και κυρίως το 23, περιμένουν τις αποζημιώσεις της πολύ μεγάλης περιουσίας, της τεράστιας περιουσίας, στην Ιωνία. Οι οποίες... Περιμένετε. Εν αναμονή των αποζημιώσεων, να το πούμε τώρα, εντάξει, χαρίστηκαν από τον Βενιζέλο το 32 εν όψη της ελληνοτουρκικής φιλίας το 32, 10 χρόνια μετά. Με τον Ιωνού, η συγκεκριμένη... Ναι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, ο νεοκλησαρίς... Όχι, δεν έχει σημασία, έχει τεράστια σημασία, αλλά δεν έχει σημασία όσο αφορά την αφήγηση που, εκεί που θέλω να καταλήξω. Επειδή λοιπόν οι Άγγλοι θεωρήθησαν από την οικογένειά μας προδότες μας, αδέρφια προδότες, οι Ιταλοί μισοαδέλφια προδότες, οι Γερμανοί είχαν εχνοκαθάρει την ελληνική οντότητα. Και ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς, είχαν οργανώσει τους Τούρκους και λοιπά. Ακριβώς, με τον Ελάκ Πασά, με τον έναν, με τον άλλον, τέλος πάντων. Ωραία. Όλοι αυτοί, οι δικοί μας πρόγονοι, θεώρησαν ότι η μόνη ελπίδα είναι το υγιές νέο αμερικανικό έθνος. Και χάρη στη γνώση ότι ο Χόρτον είναι γνωστός μας, από το 22, από το 23 ουσιαστικά, ανέλαβαν εν αναμονή των τεράστιων αποζημιώσεων που τελικά δεν επέπρεπε ποτέ να γυρίσουν σε εμάς, να αναλάβουν κάποια δραστηριότητα. Ποια ήταν η δραστηριότητα? Αντιπροσώπευση εν Ελλάδη αμερικανικών οίκων, όπως Euclid, Caterpillar που έκανε τα αυτά, Alice Chalmers που έκανε συμβουλευτική το 2000 σε ένα εργοστάσιο. Και βλέπω ότι έχει σπαστήρια, το σπατιστήρι της πέτρας για να κάνεις τσιμέντο, γράφει Alice Chalmers. Εγώ ήμουν πολύ νέος, ήμουν 30, ο διευθυντής ήταν 60, του λέω Alice Chalmers. Λέει, εσύ που την ξέρεις την Alice Chalmers? Εντάξει, κατανοητό που την ξέρω την Alice Chalmers. Βέβαια, μπορούμε να πούμε. Και μισό λεπτό, εδώ. Και την GM. Οπότε αντιπροσώπευαν. Το οικογενειακό αστείο είναι της γιαγιάς του παππού, αυτή την πήραμε, δεν πουλάει. Γιατί δεν πουλάει? Η GM, τα αυτοκίνητα του GM, τα φορτικά πουλούσαν. Τα αυτοκίνητα δεν πουλούσαν. Εμείς πήραμε Cadillac το 63, είχαμε μια Chevrolet, ας πούμε, τη δεκαετία του 30, και η Cadillac με την οποία, επί της οποίας Cadillac έγινε η απόπειρα με τις σφαίρες του Βενιζέλου, ήταν από άλλο, δεν ξέρω από πού την είχαν βρει, γιατί αυτό συζητεί το. Ποιος την είχε φέρει την Cadillac, γιατί υπήρχαν κάτι ιδιωτικές εισαγωγές. Θέλω να πω λοιπόν ότι εν αναμονή των πολύ μεγάλων αποζημιώσεων από τις περιουσίες όλων των προγόνων στην Ιωνία, ασχολήθηκαν με την εκπροσώπευση αμερικανικών οίκων. Mm-hmm. Ο στόχος όμως του παππού μου και των περί των παππού μου, θείος και τα λοιπά, ήτανε, εντάξει, ωραία είναι η αντιπροσώπευση, αλλά να κάνουμε αυτό που περίπου είχαμε στην Σμύρνη, ένα εργοστάσιο, μηχανουργείο και τα λοιπά. Mm-hmm. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλη την υπεραξία των αντιπροσωπιών GM, Caterpillar, Euclid και Alice Chalmers, το 48 να την βάλουν στην παραγωγή μηχανών στην Ελλάδα. Έτσι άρχισε η παραγωγή μηχανών. Ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε μόνο εδώ για να καταναλώνουμε και να κάνουμε τους μεταπράτες. Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα ιδιωτικό σχόλιο που μου έγινε όταν εγώ ήμουν παιδί, ότι στον μπλόκο της Ομονίας το 44, κάποιος της Όπλα προφανώς ή κάποιος φίλος της Όπλα
μάζεψε μερικούς για το μέλλον, το μέλλον τους διαγράφεται ζωφερό, γιατί περίπου έτσι έγινε και με την Παπαδάκη, mm-hmm. την ίδια χρονική συγκυριακή, mm-hmm. Δεκέμβριο του 1944. Κάποιος λοιπόν ξεχωρίζει τον παππού μου γιατί φορούσε καμηλό παλτό και μεταξωτό φουλάρι. Το μέλλον διαγράφεται ζωφερό, γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως μου είχε περιγραφεί όταν ήμουν πολύ μικρός, θα του παίρνανε το καμηλό παλτό, θα του παίρνανε το φουλάρι και τα παπούτσια και θα τον βρίσκανε σε, κάποια, χαντάκι. Σε κάποιο χαντάκι προσούλενη κάπου mm-hmm. εγκύτερα. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ τον έχουν διαλέξει ο συγκεκριμένος, τον έχει λέει εσύ εδώ, έρχεται κάποιος άλλος, τον παίρνει από τον από αυτόν που έκανε τη σύλληψη, τον συλληφθέντα, λέγοντας αυτόν που είχε κάνει τη σύλληψη, άστον, αυτός είναι δικός μου. Τον παίρνει από τον μπράτσο, τον πάει στη γωνία και του ξεστομίζει τα εξής: κύριε Μαλκότσι, ξέρω ποιος είστε, φύγετε. Γιατί? Διότι ο παππούς μου και περί τον παππού μου, όταν μπήκανε στις 27 Απριλίου του 41 Γερμανοί στην Αθήνα, κλείσαν το εργοστάσιο και εξαφανίστησαν. Σε αντίθεση με άλλους βιομηχάνους, δεν ήταν βιομηχανοί, είχαν ένα μεγάλο... Που συνέχιζαν να έχουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, όχι κανονικά μόνο, και κανονικότατα. Αλλά παρήγαγαν βοηθώντας την κατοχική διακυβέρνηση, δεν μιλάω για την κυβέρνηση του Τσογαλάκοβλου, μιλάω για τους Γερμανούς. Με όπλα, τους βοήθησαν, σφαίρες, με όπλα και σφαίρες δεν μπορούσαν, αλλά με σύρμα σειρματοπλεγμάτων μπορέσανε και το κάνανε. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Ωραία, ναι. Λοιπόν, σε πάση περιπτώσει. Το θέμα λοιπόν είναι, επειδή το κλείσαν το εργοστάσιο και ουσιαστικά έγινε επίταξη, πρακτικά εν αγνία, μας επιτάξαν και 2-3 σπίτια. Εγώ επ' αυτών έχω τις εντολές, τις διαταγές επιτάξεως, που μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας στην Αγγλία και γυρίζοντας, εγώ τα βρίσκα αυτά. Υπήρχε διαταγή, όπως εκενώσατε κενό το κάτω θυακίνητο, ήταν του θείου μου, στο Παλαιό Φάληρο, μέχρι τις 12 μεσημβρινής ημέρα Τετάρτη. Υπογραφή σφραγίδα Τρίτη. Δηλαδή είχες 3 ώρες πρακτικά, γιατί δεν επεδόθη. Μάλλον ή το βράδυ της Τρίτης ή το πρωί της Τετάρτης. Έτσι. Λοιπόν, αυτά εγώ τα έχω. Οπότε μαζί με τα συμβόλαια, το κλειδί και τα σχέδια του σπιτιού στη Σμυρνή, έχω και τέτοιες προσλαμβάνσεις. Παρακαλώ. Οφείλω βέβαια να πω ότι υπήρχε και εφημερίδα που έκλεισε μόλις μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Βοήθησε με για αυτά μιλάμε. Α, την καθημερινή. Ναι. Η οποία την ξανανοίξανε βέβαια. Μετά, αλλά έκλεισε μόλις μπήκαν μέσα. Ναι, οπότε ναι, όχι. Και ρεμπέτες συγκεκριμένοι, οι οποίοι βγήκανε πάνω στην πίστα, σπάσαν τα μπουζούκια τους και είπαν: εμείς πια οι Γερμανούς δεν παίζουμε. Τέρμα. Όλοι αυτοί όμως μείναν στο περιθώριο της ιστορίας και αναδείχθηκαν. Υπήρχαν και κάποιες άλλες εφημερίδες. Παίξανε και συνεργαστήκανε. Ναι. Ότι υπήρχαν κάποιες εφημερίδες που αλλάξανε τις δύο λέξεις του τίτλου σε μία. Γνωστό συγκρότημα. Δεν είναι. Δεν υπήρχαν τα Ισπερινά Νέα που από το 45 γίνονται νέα και το ελεύθερο βήμα που έγινε βήμα. Αλλά αυτά τώρα δεν θίγουμε τους κληρονόμους. Όχι, τι δουλειά. Μια που λες γι' αυτό, εμένα ο πατέρας μου, ο οποίος, να το πούμε αυτό, να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα μου, μια που τιμώ τη μνήμη της μητέρας μου μέσω του παππού, του παππού από την πλευρά της μητέρας μου, να αναφερθώ στο εξής. Ο πατέρας μου τελείωσε το πανεπιστήμιο χημικός. Για την ιστορία να σας πω ότι ο Άρτη Αποβιώσας, Μίμης Πλέσας, ήταν φοιτητής του. Ο πατέρας μου δίδασκε χημεία, οργανική χημεία και χημεία τροφίμων, και θυμάμαι κάποια στιγμή το 70 που ο Πλέσας μου ήταν γνωστός, να έρχεται και να συναντά τον πατέρα μου, που ήταν μόνο 10 χρόνια λιγότερο ενδεχομένως, μεγαλύτερος του, αλλά εκείνος δίδασκε στο πανεπιστήμιο. Τον είχε φοιτητή και ήταν και εξαιρετικός φοιτητής. Φοιτητής χημίας, αυτό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής λοιπόν. Τελείωσε το Καποδιστριακό, πήγε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου στην Θεσσαλονίκη για να, με σκοπό να απολυθεί το 1941, γιατί ήταν διετής η Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Επειδή ήταν μορφωμένος επιστήμων, τον ενέταξαν στο πυροβολικό. Και υπηρέτησε στο ορεινό πυροβολικό από τον Οκτώβριο του 40. Δηλαδή, του δώσανε το αστέρι του αρχικός του ανθυπασπιστού και όχι του ανθυπολιοχογού, με την είσοδό του στο στρατεύμα, τον Οκτώβριο του 40. Βέβαια,
πήρε ακόμα 4 βαθμούς αξιωματικού, επεστρατεύθη σχεδόν 10 χρόνια μετά ως έφεδρος ταγματάρχης, κανονικός ταγματάρχης, όχι αυτά τα καταποκοπήν που γίνανε μετά τη δεκαετία του 40, γιατί υπήρχαν και τέτοιες απονομές, έτσι, έφεδρος δεν ξέρω τι. Το θέμα τι είναι, ότι ως διοικητής στοιχείου ορεινού πυροβολικού στην Βόρειο Ήπειρο, πήρε 3 μετάλλια Ανδρείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα... Εκατέριψε. Με στοιχείο ορεινού πυροβολικού που το παίρναν στο χέρι ή στο μουλάρι, αλλά και στο χέρι, κατάφερε τυχερή βολή να καταρρύψει ιταλικό αεροπλάνο. Βομβαρδιστικό, το οποίο ήταν αργό, έκαναν τον υπολογισμό. Η γνώση των μαθηματικών στο ορεινό πυροβολικό, όπως επέπρωτο να μάθω εκ των υστέρων, στο μηχανικό υπηρέτησα τη θητεία μου, παίρνουν τους ανθρώπους που μπορούσαν να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις για να... Επίτρεψέ μου να σου πω... Μέσα στο καζάνι, άμα γουστάρανε. Επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Επειδή ως ήρωας πολέμου γυρίζει το 40... Καλά, το 41 ήρθε με τα πόδια. Αλλά με την απελευθέρωση το 45, τον κάνανε τέρο, παρότι το πρώτο του πτυχίο ήταν στην επιστήμη της χημίας και όχι ούτε κλασική φιλολογία, ούτε αρχαιολογία. Τίποτα. Τον κάνανε τέρο της αρχαιολογικής εταιρείας. Στην Αναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία το κάνανε τέρο, αδιανόητο αυτό, ήταν 26 χρονών, το κάνανε τέρο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ακαδημία Αθηνών του έδωσε την εντολή να ιδρύσει το υδροβιολογικό της Ακαδημίας Αθηνών στο Φάληρο, εκεί γνώρισε την μητέρα μου 22 χρόνια μετά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή θεωρήθη εξαιρετικός ως ήρωας πολέμου, του δόθηκαν απίστευτες ευκαιρίες, δηλαδή πήγε το 1951 να κάνει διδακτορικό στην Αμερική, στην Οκεανολογία, το έκανε, έκανε και ένα άλλο διδακτορικό στην πυρηνική χημεία. Το 1952 όμως στο Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη δημιουργεί τον πρώτο ηλιακό συλλέκτη. Δεν υπήρχε ηλιακό συλλέκτη, τουλάχιστον στη χρηματικοποίηση, τουλάχιστον έτσι όπως έγινε. Το 1952 έρχεται το 60, εδώ παντρεύεται τη μητέρα μου, εγώ γεννιέμαι το 66, αλλά από το 52 μέχρι και το 59 είναι θειασότης της ηλιακής και της αιωλικής ενεργείας. Με αποτέλεσμα, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, 20ου αιώνα τουλάχιστον, να γίνει στο Σούνιο, στο ξενοδοχείο Ακταίο, Αιγαίο Ακταίο ήταν στο Φάλιρο, στο ξενοδοχείο Αιγαίο, το οποίο έχει ανοίξει ένα μήνα πριν. Έμεινα κάποιο βράδυ όταν ανακαινίστηκε και τους είπα, ξέρετε, ξέρω το μήνα που άνοιξε το Αιγαίον, γιατί το συνέδριο έγινε τον επόμενο μήνα, ήταν τέλη Ιουνίου του 1960. Από αυτή την δραστηριότητα είχε μετά μια ιδιότητα αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΦΑΟ, στα Ηνωμένα Έθνη, στη Ρώμη, στη Νέα Υόρκη. Είναι η διπλωματική δραστηριότητα. Αυτό όμως το επέτρεψε, ας πούμε, στο σπίτι να έρχεται ο Σεΐχης Γιαμανή, που οι Αγγλοσάκνους τον λένε Σέικ Γιαμάνη, αλλά είναι Γιαμανή, ο οποίος μετά τη δεκαετία του 80 έστρεψε τις δυνάμεις προς ηλιακά και αιωλικά. Δηλαδή ο πατέρας μου... Το 60. Το 60 και πριν το 60, το 60 έκανε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο. Ήταν ιδρυτής, ας πούμε, της Κομπλές και πρώτος πρόεδρος της Κομπλές, που ήταν η Κοπερασίων Μεντιτερανέ Πρωτονεργή στο ΛΕΑ. Η Μεσογειακή Εταιρεία για την Ηλιακή Ενέργεια. Και είχε, ας πούμε, τον προφέσο Περό στο Παρίσι, στη Σορβόνη και άλλους πάρα πολλούς. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 70 άρχισαν να παρισφρύνουν και Τούρκοι, γιατί θέλανε να πει. Έγινε το συνέδριο το 72 στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο εγώ παρέστην. Εγώ είχα την τύχη να πηγαίνω 4-5 χρονών σε γενικές συνελεύσεις στην Ιερή και στη Ρώμη, ας πούμε, για να λένε τώρα εντάξει. Βέβαια υπήρχε και κάποια άλλη που είχε και δικαιοπρακτική ικανότητα παρότι ήταν 15. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αναφέρομαι στην Γκρέτα Τούνμπεργκ. Γιατί έχει κάνει τα ίδια. Έχει παραστεί στα ίδια μέρη που ήμουν εγώ, αλλά εγώ δεν μίλαγα. Αυτή μίλαγε. Πώς και τι, είναι μια άλλη ιστορία. Πώς και τι. Θέλω να πω λοιπόν ότι από την πλευρά του πατέρα μου ουσιαστικά έχουμε μία δραστηριοποίηση σε αυτό που επέπρωτο να περιγράφεται ως εναλλακτικές μορφές ενεργείας. Το όνομα προγκράς. Μισό λεπτό. Και από την πλευρά του παππού μου, της μητέρας μου, σε αυτό που υποτίθεται είναι το κακό. Κινητήρες εσωτερικής καύσεως. Θερμικοί κινητήρες. Πολύ κακό πράγμα. Αν ακούσουμε τη σοφία των συγχρόνων το 2024. Παρακαλώ. Με προγκάς τώρα, μου λες εσύ αιωλικές ενέργειες και ηλιακές ενέργειες και εγώ σου λέω σήμερα αυτό που λέγεται αηφόρος ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα,
είναι κάτι ανεμογεννήτριες τέρατα πάνω από τα βουνά για 150 μέτρα ύψος. Πριν πάμε στις, Γιώργο μου, πριν πάμε, νομίζω με όλο το σεβασμό, πριν πάμε στις ανεμογεννήτριες, εγώ τουλάχιστον το έζησα αυτό, αυτό από παιδί, από πολύ μικρό παιδί. Στο σπίτι μου ερχόταν, ας πούμε, ο Νίκος Μάρτης, ο Νικόλαος Μάρτης, που ήταν υπουργός βιομηχανίας επί Κωνσταντίνου Καραμελίου, αημνήστου. Και θυμάμαι τον παππού μου να λέει: Νικολάκη, δεν είναι έτσι που τα λες. Και να το χτυπάει στο γόνατο. Νικολάκη, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και ως με τη δραστηριότητα που είχαν στη βιομηχανία στη δεκαετία του 60 η οικογένειά μου, είχε το θάρρος να εισακούεται στον Νικόλαο Μάρτη. Τον αποβιώσαν τη Μακαρίτη Νικόλαο Μάρτη. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Εγώ, τουλάχιστον από την πείρα των προγόνων μου και από τη δική μου δραστηριότητα που αν θέλει συζητάμε σε λίγο, άρχισα να συνειδητοποιώ πώς μετασχηματίστηκε η βαριά βιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ο παππούς μου έλεγε, πήγαινε μετά τον πόλεμο στην Αμερική, έβλεπε ας πούμε τα εργοστάσια της GM, έβλεπε το ένα, έβλεπε το άλλο. Αυτό ήταν η βαριά βιομηχανία. Ήταν η βαριά βιομηχανία γιατί οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα της γης, αρχικός ή για διάστημα συμπεριλαμβανομένης και της Σοβιετικής Ενώσεως, παίρνανε αμερικανικά αυτοκίνητα, αμερικανικά φορτηγά, αμερικανική τεχνολογία. Σε αυτά δεν μιλάμε για αεροπλάνα και άλλα πράγματα, μιλάμε για οχήματα βαριά και ελαφρύτερα. Μπουλντόζερς και τα υπόλοιπα. Και όλα τα άλλα. Και κάποιος Αμερικανός πολύ σεβάσμιος φίλος μου εκμυστηρεύτηκε ότι όταν είχε πάει νέος αξιωματικός στη Μόσχα τη δεκαετία του 60, πολύ νέος, μάλλον δεκαετία του 70, τον φίλησε σταυρωτά ένας Ρώσος στρατηγός με πλάκα τα μετάλλια που ήταν πραγματικά, δεν ήταν διακοσμητικά. Αγοραστά. Ο οποίος του είπε 4 φορές τη λέξη του Ντεμπέκερ. Και όταν ρώτησε ο Αμερικανός, ο οποίος δεν ήξερε Ρώσικα και ο Ρώσος δεν ήξερε Αμερικάνικα, Αγγλικά, τι είναι αυτό, λέει ότι εγώ ζω χάρη στα Στουντεμπέκερ, τα οποία στέλνουν το αφιδός ως αμερικανική βοήθεια πρώτα του Franklin Delano Roosevelt και μετά του Τρούμεν λιγότερο, αλλά εντάξει, υπήρξε τεράστια ροή αμερικανικών οχημάτων στους Σοβιετικούς που πολεμούσαν και ο Ρώσος στρατηγός θεωρούσε ότι τη μεγάλη συμβολή του αμερικανικού Στουντεμπέκερ ως σημαδιακή και πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη των πραγμάτων. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αμερικανική τεχνολογία, ειδικά μετά τον πόλεμο, ήταν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα. Να φανταστείτε ότι όλη η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, είτε ανήκε κυριολεκτικά, όπως η Opel, ας πούμε, η οποία από το 29 ήταν αμερικανική, ανήκε στην GM. Υπήρχε η ευρωπαϊκή στην κολονία, η Ford, υπήρχε στην Αγγλία, υπήρχαν τέτοια, αλλά μιλάω για τη γερμανική Opel, Adam Opel Acting Gesellschaft είναι η πλήρης φίρμα. Αυτοί πολλοί δεν γνωρίζανε ότι ανήκει από το 29 στους Αμερικανούς. Βέβαια, γιατί οι Αμερικανοί το 16 τη δώσανε, εντάξει, πολλοί θα αντιδράσουν τώρα στους Κινέζους μέσω Peugeot Citroën, ας πούμε, ή να την πούμε και Stellantis, είναι περίπου conglomerate, είναι έτσι, συγκέντρωση έτσι. Αλλά από το 1929 μέχρι το 2016 η Adam Opel Acting Gesellschaft ήταν αμερικανικών συμφερόντων γερμανική εταιρεία. Οι περισσότεροι στο Ρούζελχάιμ που ξέρανε την Opel και εργάζονται όπως ξέρεις Γιώργο, στην BMW, στο Μόναχο και οι άλλοι by Opel, στην Opel δηλαδή, δεν γνωρίζανε ότι εντάξει ήταν γερμανική εταιρεία, αλλά ανήκε στους Αμερικανούς. Εγώ βέβαια το γνώρισα αυτό γιατί όταν εργάζομαι σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή γερμανική πολυεθνική οχημάτων, εμένα με περιέγραφαν ως Der Engländer, όχι Der Englischer, αλλά εντάξει, μια λόγο που καταλαβαίνει νομίζω ο ακροατής μας, με πήρε παραμάζωμα ένας, ο οποίος ήταν στη Τσερόνα, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν 75 χρονών, έκανε τα tour στο εργοστάσιο του Zinderfingen, έρευνα και εξέλιξη, της εταιρείας που θα μείνει ακατανόμαστη. Ναι, ναι. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήξερε καλά αγγλικά, αλλά έκανε και κάποια παραστρατήματα. Για παράδειγμα, παρότι είχε κάνει το tour στον Χουάν Κάρλος, ο οποίος είχε παραλάβει αυτοκίνητα της μάρκας αυτής, και στον Γκαντάφη, ο οποίος και αυτός παρελάμβανε πελάτης, πελάτης, από το καλός κέντρο πελατών, έτσι. Μπέρδευε και έλεγε αυτά θέλοντας να πει τα εργαστήρια δοκιμών, laboratories, τα έλεγε laboratories, που είναι τα αποχωρητήρια. Κανένας όμως δεν τολμούσε να του πει τι είναι αυτά που λες και μάθε το, 40 χρόνια είσαι εδώ, 60 στη μάρκα, μην τα λες, αλλά...
Εμένα λοιπόν με έτσι πήρε παραμάζωμα και με πήγε και μου έδειξε το άλμπουμ, το οποίο ήταν εφτασφράγιστο μυστικό για τους απ' έξω και εμένα με θεώρησε ο δικό τους, αν και Englander. Και μου είπε, κοίταξε να δεις, το εργοστάσιο ήταν τεράστιο, είχε 42 πύλες. Είχε τρεις ενεργικούς σταθμούς. Δύο πόλεις ήταν. Φωταγωγούσε τη μεγάλη πόλη, αν ήθελε, που ήταν τις δύο μικρές και τη μεγάλη που ήταν λίγο πάνω. Δίπλα, πάνω στο ποτάμι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μου είχε κάνει το καλό tour που είχε κάνει στο Χουάν Κάρλος και στο Γκαντάφι, το καλό, το super, το μια ώρα tour. Μου είχε κάνει το μισή ώρα tour και μου είχε κάνει και το 20 λεπτά tour ή τα 10 λεπτά tour. Το σχολικό. Τον όχι. Τον έρχονται από την Αμερική να αγοράσουν τη μάρκα και τους ξεπετάμε, τους κάνουμε με το πουλμανάκι εδώ, τους γυρίζουμε. Σε όλα όμως υπήρχε ένα θέμα που εμένα με παραξένεψε και το ρώτησα. Υπήρχαν καθοδικές προστασίες, υπήρχαν ενεργειακοί σταθμοί, υπήρχαν γραμμές παραγωγής, απίστευτες. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Περνούσε όμως από τις κλώστριες. Έβλεπες εκεί πέρα κάτι φουκαριάρες Γερμανίδες να ράβουν τα ωραία καρό, τώρα είπαμε τη μάρκα, δεν πειράζει, καρό. Τα πετσαρίες και τα δέρματα και αυτά και τα... Γιατί? Ναι, ο λόγος ήταν, λέει, ότι αυτό ήταν το μόνο κομμάτι του εργοστασίου που είχε 42 πύλες και ήταν πιο μεγάλο από, τις... από τη γειτονική πόλη, που επέζησε από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, που ήταν η πρίκα του κεφαλαιούχου, της κόρης του κεφαλαιούχου, που εδόθη για να γίνει το εργοστάσιο και να δημιουργηθεί μάρκα. Οι κλώστριες λοιπόν, γιατί ήταν σημαντικό? Ήταν σημαντικό για τον εξής λόγο. Διότι οι κλώστριες ήταν σε δύο παραπήγματα. Με μικρά παραθυράκια, τζαμένια, όπως τα εργοστάσια του αρχών του 20ου αιώνα στην Αθήνα, που για να μην σπάνε είχαν μικρά παραθυράκια με σιδεριά. Αυτό λοιπόν κατά θαυμαστό τρόπο, όπως ας πούμε στην Κολονία έμεινε ο καθεδρικός ναός Μόνη Παναγία αγκρέμιστη, ενώ γκρεμίστηκε όλη η Κολονία, αλλά το. Η κόχη της Παναγίας έμεινε όρθια, θαυματιστό το τρόπο. Όλο το εργοστάσιο έγινε οικόπεδο και θα επανέλθω στο οικόπεδο, πλην των δύο παραπηγμάτων τα οποία ήταν 50 τετραγωνικά το καθένα. Δεν ήταν κανένα αυτό. Αυτά λοιπόν επέζησαν. Και επειδή είχαν μια ιστορία το 45 ή το 43, το 44, 35 ετών επέζησαν τότε, σου λέει θα γκρεμίσουν τώρα το 70, το 80, το 90. Και συνέχιζαν να υπάρχουν. Και ήταν σημείο αναφοράς. Το θέμα λοιπόν, τι μου έδειξε αυτός ο καλός άνθρωπος, που μάλλον έχει αποβιώσει γιατί ήταν ήδη πολύ μεγάλης ηλικίας. Μου έδειξε φωτογραφίες όπου η γραμμή παραγωγής, όπου ήταν οπλισμένος σκυρόδομα και είχε τα ρέλια, είχε τα I-beams αυτή. Φανταστείτε μια σιδηροτροχιά πάνω στην οποία ρολάρει το φορείο που κρατάει το αυτοκίνητο για να κάνει κατά Ford 30-40 χρόνια πριν γραμμή παραγωγής βιομηχανική και όχι στο χέρι. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο βομβαρδισμός κορεσμού, saturation bombing, που έκανε ο Bomber Harris, ο Άγγλος και οι αντίστοιχοι Αμερικανοί, του Bomber Command του Αγγλικού και του Αμερικάνικου, στην Γερμανία, για να αναστείλουν τη βιομηχανική τους παραγωγή, όπου, εντάξει, βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο. Άρα το οπλισμένο σχυρόδεμα, η υπερκατασκευή, είχε γίνει γαρμπίλι. Okay. Είχε γίνει γαρμπίλι όμως και ο περιβάλλον χώρος. Και είχαν γίνει γαρμπίλι τόσα όσο να βλέπεις μόνο γαρμπίλι και τέσσερα σπαγκέτι, τα οποία τέσσερα σπαγκέτι ήταν 50 ρέλια σιδηροτροχιάς, ρέλια, τα οποία από τις πολλαπλές εκρήξεις είχαν γίνει σπαγκέτι. Δεν έβλεπες ένα ρέλι 20 μέτρα ευθεία. Έβλεπες ένα σπαγκέτι. Ένα μακαρόνι. Ένα σπαγκέτι το οποίο ήταν αλεσμένο από συνεχείς εκρήξεις βομβών μαζί με άλλα ρέλια που είχαν έρθει από αλλού. Και να βλέπεις τώρα συνεργεία απεγκλωβισμού να πάνε να βρουν τι, επιζώντες, πού. Να πάνε λοιπόν να βρουν δεν ξέρω τι, επιζώντες ενδεχομένως, και να είναι μέχρι πάνω στους μυρούς, άνω, στον άνω μυρό, να είναι μέσα στο γαρμπίλι. Και να μην μπορεί να περπατήσει, να μπορεί να κάνει ας πούμε 4 μέτρα σε 20 λεπτά. Γιατί έπεφτε στο γαρμπίλι, το οποίο γαρμπίλι είχε βάθος 2 μέτρα. Υπήρχε μόνο γαρμπίλι, δεν υπήρχε τέρα φέρμα. Αυτό λοιπόν μου έδωσε να καταλάβω ότι, και αναφέρομαι στην Adam Oppelhagen Gesellschaft, εκεί που ήμουν εγώ δεν ήταν Adam Oppelhagen Gesellschaft, ήταν κάποια άλλη εταιρεία. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, εξ Αγγλίας αδελφέ, το δικό μας εργοστάσιο το κάνανε γαρμπίλι.
Το Ρούζελχάιμ που ήταν η Adam Opel Acting Gesellschaft ανήκουσα εταιρεία στη GM, εκεί λέει δεν έπεσε ούτε σφαίρα. Γιατί το δικό μας εργοστάσιο Bomber Harris θα βομβαρδίσεις. Τον άλλον θα βομβαρδίσεις. Τα συμφέροντα και τα μιλημένα. Λέω λοιπόν ότι μεγαλώνοντας και γινόμενος εγώ μηχανολόγος, με καλές σπουδές, εντάξει, νομίζω ότι είμαι καλός, γιατί όταν αναγκάστηκα από το εγκεφαλικό μητέρα μου και γύρισα στην Ελλάδα, στην εισαγωγή μου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μου δόθηκε το πρώτο βραβείο. Οπότε μάλλον καλός ήμουν. Δεν μου απάντησε όμως για την ομογεννήτρια. Ναι, θέλω λοιπόν, λέω το εξής. Όλες οι νέες τεχνολογίες που εμφανίστηκαν μετά το 2000 παγκοσμίως, κυρίως στην Εσπερία, δηλαδή στην Αμερική, αλλά και στους συνοδοιπόρους των Αμερικανών και της Αμερικής, έχουν την καταγωγή τουλάχιστον από το 50 ή το 60, όπου δεν έτυχαν κάποιας προβολής ή κάποιας αποδοχής. Εγώ θυμάμαι ως παιδί να πηγαίνω σε συνέδρια το 70 και να λένε «Μα οι χρυσοκάνθαροι που πουλάνε πετρέλαιο, έχουν ή πουλάνε πετρέλαιο, δεν έχει μεγάλη σημασία, και όταν δεν είναι δικό τους το πουλάνε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί δεν θέλουν, λέει, να επιτραπεί άλλη τεχνολογία». Και κατά ένα μέρος αυτό δεν θα το απέρριπτα εκ των υστέρων, διότι όταν έβαλαν στο χέρι τα άλλα, αιωλικά, ηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ό,τι θέλετε, όταν τα βάλαν αυτά στο χέρι, τώρα μπορούμε να τα παίξουμε, γιατί είναι δικά μας. Άρα η βασική μου ένσταση δεν είναι ιδεολειπτική, όχι αυτό, όχι εκείνο. Είχαμε την ευκαιρία να σου περιγράψω το εξής. Εγώ έκανα πρώτο πτυχίο μηχανολόγου, MPhil ναυπηγική και διδακτορικό μηχανολόγος και μετά ένα πόστο πάλι μηχανολόγος, κυρίως τα οχήματα, η αεροδυναμική. Εντάξει, έλυσα τις εξώσεις του Euler, πάντα το ίδιο πράγμα ήθελα να κάνω. Και στην γερμανική εταιρεία που εργαζόμουν, επειδή ήθελα να δοκιμάζω εγώ, ακολουθώντας το δόγμα του Έτορε Μπουκάτη που το οδηγούσε ο ίδιος, δεν έβαζε δοκιμαστές, ο διευθυντής σχεδιασμού μου είπε: «Εμείς σε πληρώνουμε εδώ πέρα να σχεδιάζεις και να είσαι μηχανικός. Δεν σχεδιάζουμε να κάνεις το δοκιμαστή». Και το έκανε ιδιωτικά στο χρόνο μου. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτές οι επιδράσεις που παρεσέφρισαν στην, αυτό που είπα, θεμελιώδη βαριά βιομηχανία, που ήταν, οι Άγγλοι λένε, no frills, δηλαδή δεν είχαν κορδελάκια και ιστοριούλες. Αν δεν γινόταν το έργο, δεν το κάνεις. Και επικαλούμε το εξής. Εγώ και στο MPhil και στο διδακτορικό και στο postdoc ανέτρεξα σε όλα τα συνέδρια ηλεκτροκινήσεως, για να απαντήσω εμέσως την ερώτησή σου, από το 68, αλλά κυρίως μετά το 73, γιατί το 68 ήταν παιδική χαρά, κανένας δεν είναι ενδιαφέρετο, ηλεκτροκίνηση το 68, κάτι beach buggies ηλεκτρικά, δεν είχαν αντικείμενα. Μετά όμως την πετρελαϊκή κρίση το 73, τα συνέδρια τα οποία εγώ μελέτησα και μετά εγώ ήμουν παρόν σε αυτά, όταν πήρα το MPhil και πήγαινα να πάρω το διδακτορικό, σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν, διατυπώθησαν οι νόμοι, και οι νόμοι όχι φλιναφημάτων, ιδιοληψιών ή αφηγημάτων, αλλά οι νόμοι της φύσεως, δηλαδή της επιστήμης. Την αλήθεια λοιπόν. Η αλήθεια, όχι τα παραμύθια. Mm-hmm. Λέω λοιπόν το εξής, και όποιος τεχνικά έχει δυνατότητα να το αντιστρέψει αυτό, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Στα συνέδρια αυτά, την ισχυρότερη θέση την εξέφρασαν άνθρωποι της οικογενείας το Ιόντα, οι οποίοι συνδέονται με την περίπου η ίδια το Ιόντα, έχουν αλλάξει χάρη νεφωνίας το Ιόντα, το οικογενειακό όνομα, σε το Ιόντα. Το αφήνω ασχολίαστο. Αυτοί όμως, από το 73-74 και μετά, κάνανε αυτό με πολύ γερή μηχανολογία και πολύ γερή ανάλυση, την εξής ανάλυση. Η ανάλυση πάει σε δύο βήματα. Well to pump, pump to wheel. Να το πω ελληνικά. Το well είναι η πετρελοπηγή. Άρα η πετρελοπηγή στην αντλία βενζίνης, στο βενζινάδικο. Και από το βενζινάδικο στον τροχό. Στον τροχό, στην άσφαλτο. Στην άσφαλτο. Αυτοί οι οποίοι, να πω ότι λαϊκοί, καβάντζωσαν τις καινούργιες τεχνολογίες των ηλιακών, οι καινούργοι, δεν θα αναφέρω μάρκες, τις ξέρετε. Βέβαια σε αυτές τις μάρκες υπάρχουν και παραδοσιακοί κατασκευαστές, αλλά αναφέρομαι στις καινούργιες που είναι μόνο ηλεκτρικάδες, δεν είναι τίποτα άλλο. Στους όψιμους. Όχι, αυτοί που δεν ξέραν να κάνουν αυτοκίνητο, θα μου πεις, μα δεν ξέρουν τι είναι το Ray Kangle, ας πούμε, στο σχεδιασμό και βλέπεις ένα αυτοκίνητο σαν λαρτσά βαλίτσα. Και δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι αν κάνεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν χρησιμοποιήσεις μηχανικούς από τον Detroit που κάνουν αυτοκίνητα, αλλά κάνανε power bags ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρουν ότι η πλευρική απόκριση σε πλευρικό άνεμο είναι χάλια.
Εντάξει, θα πει και είναι 4 τόνοι, οπότε δεν κινδυνεύω να μου το γυρίσει. Ούτως ή άλλως. Δεν πειράζει, κάνω μαύρο χιούμορ τώρα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι όψιμοι όπως τους λες, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν κάνανε το 2005 αυτοκίνητο, το αγοράσαν από κάπου αλλού και το 2007 λέει κάνουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτοί λοιπόν σου λένε ότι κοίταξε να δεις, ο ηλεκτροκινητήριος έχει 98% απόδοση. Μέσα, έχει 98% απόδοση. Αλλά αν πάμε όμως στην ανάλυση κατά το Ιόντα ή το Ιότα, είχε και άνθρωπο. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τον μάτι του το κόσμο και αναγκάστηκε να αναλάβει την συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία ο διάδοχος της εταιρείας, ο οποίος είχε και αυτός τα προβλήματά του, όταν κατάλαβε ότι ο προηγούμενος CEO, CEO τον λένε κάποιοι στην Ελλάδα, CEO, Chief Executive Officer, ο διευθύνων σύμβουλος, έχασε τη ζωή του, σου λέει πάω να καθίσω άνετα στην καρέκλα. Τέλος πάντων έκατσε και είπε αυτά που είπε, ενώ 24 τώρα. Όποιος λοιπόν ανατρέξει σε αυτά που λέγανε από τη δεκαετία του 70, ότι αν κάνω ανάλυση από την πετρελαιοπηγή στην αντλία βενζίνης και από την αντλία βενζίνης ή την αντίστοιχη, το φορτιστικό, στο δρόμο, θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι το ένα αυτοκίνητο έχει 24% απόδοση και το άλλο 25% και αυτό που έχει 24% δεν είναι αυτό που νομίζετε. Το άλλο το κωμικοτραγικό, εγώ είμαι λέει πράσινος. Ήμουν στον Πειραιά, ήταν ένας φουγκαράς που μάζευε με ένα σκουπιδιάρικο ηλεκτρικό και μου λέει, έγραφε πάνω Zero Emissions, 100% Electric. Του λέω συγγνώμη, εσύ είσαι καλός για το περίμενο. Μου λέει ναι, γιατί δεν ρυπαίνω. Οκ, δεν ρυπαίνεις εσύ. Θυμάμαι γιατί αυτό λέγαμε στα συνέδρια το 2002, μάλλον πριν το 2002, το 99-2000, εν ώψη Ολυμπιακών, λέγανε θα κάνετε Τραμπ στην Ελλάδα, που εσείς είστε υπανάπτυκτοι και αυτό. Ωραία. Και επεκαλούνται τη Λιόν. Η Λιόν είχε πυρηνικό σταθμό που έτρεχε το τραμ και ήταν πράσινο γιατί εντάξει δεν είχε εκπομπές διοξιδίου. Εμείς τότε καίγαμε λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα και στη Μεγαλόπολη. Τώρα δεν καίμε εμείς λιγνίτη. Καίνε οι Σκοπιανοί. Όχι. Εξάγουμε λιγνίτη να τον κάψουν οι Σκοπιανοί που δεν έχουν υπογράψει τις συμβάσεις περί μηδενικών εκπομπών που έχουμε υπογράψει εμείς γιατί είμαστε πολύ large εμείς. Τα υπογράφουμε όλα έτσι και ο θελός και αυτοβούλους. Και ακριβώς και πρώτο deadline. Αυτό εκεί. Είμαστε με ένα. Πώς έλεγε άλλος. Φέρτε μου να υπογράψω. Όχι, μπήκε λέει μέσα με ένα στυλό στο κρυπτό. Ναι, ναι, που υπογράφω. Αυτό λοιπόν. Για να γυρίσουμε στα οχήματα. Μπήκε μέσα με ανοιχτό το στυλό. Που υπογράφω. Ακριβώς. Να γυρίσουμε λοιπόν στα οχήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πεποίθηση ότι είναι καλό για το περιβάλλον. Και δεν ρυπαίνει. Και δεν ρυπαίνει. Και λες εσύ, εντάξει, στην Αμερική ξέρετε ότι. Εγώ πάω 32 χρόνια στην έκθεση της Γενέβης. Έχουμε μια βάση στη Γενέβη, στο Σόμπεζι. Πάω στην έκθεση από το 32 χρόνια, από το 92 πρώτο πήγα. Και τα τελευταία 10 και παραπάνω χρόνια παίρνω press VIP. Ας πούμε, μιλάω σε. Αρχικά πηγαίνω ως καταναλωτής. Μετά πηγαίνω σαν συνδημιουργός. Μου είχε κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση ότι το 2013 είχε γίνει. Μία. Περίμενε. Ναι. Θα τα πούμε άφησε στη δεύτερη. Σε αγκυμονία ναι, τώρα. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, αρχείων πολιτισμού, μέρος δεύτερον, αυτή εδώ η εκπομπή δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα. Μάλλον δεν θα τελειώσει με τον Δημήτρη που έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Για να κερδίσω χρόνο, είχαμε μείνει Δημήτρη στο αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι 100% φιλικό προς το περιβάλλον είναι... και δεν έχει ρήπους. Ναι. Αυτό λοιπόν έλεγα και ξεκίνησα να λέω ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλούσε κάποια σκουπίδια σε ένα πλήρως ηλεκτρικό φορτηγάκι. Το οποίο μου είπε με χαρά ότι δεν ρυπαίνει γιατί είναι 100% ηλεκτρικό. Είχε τη συνείδησή του καθαρή. Αυτό το είπαν. Μα είπαν και φορτηγά, λεωφορεία. Το φορτηγά είναι πολύ μεγάλη ιστορία γιατί η Νικόλα, κάποιος πήρε το όνομα του μεγάλου εφευρέτη των αρχών του 20ου αιώνα και πήρε το επίθετο και ένας άλλος πήρε το μικρό του όνομα. Αυτό είναι το Νικόλα. Αυτοί φτιάχνουν φορτηγά. Τώρα το να προσπαθείς να κουνήσεις 40 τόνους ηλεκτρικό το τρόπο, να το συζητήσουμε. Γιατί αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι καλό. Είναι καλό και γίνεται. Τέλος πάντων. Γυρίσουμε όμως αυτό που έλεγα. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Όταν όλος πιστεύει ότι είναι απολύτως φιλικός προς το περιβάλλον, διότι κάποιος καίει λιγνίτη και του δίνει την ηλεκτρική ενέργεια να φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο,
μάλλον δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Επίσης, ήθελα να πω το εξής. Εγώ τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω στο Press VIP, παρακολουθώ μετά το αυτοκίνητο της χρονιάς και τις δωρεάν παραχωρήσεις, πάρτε αυτό, οδηγήστε το, έχω γνωρίσει τον Elon Musk, το 18, όπου είχε την καλοσύνη να μας δώσει ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Μικρό. Ναι. Και δύο μήνες πριν είχε κάνει μια δήλωση ότι εγώ, εκείνος δηλαδή, εισηγείται το UBI, το Universal Basic Income. Όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θα παίρνουν 250 δολάρια και για τα άλλα θα τα βρούμε. Και εγώ τον είχα ρωτήσει ότι ναι, συγγνώμη κύριε Μάσκ, αν όλοι παίρνουν 250 δολάρια και για τα άλλα θα τα βρούμε, ένα αυτοκίνητο που εσείς πουλάτε... το πουλάτε 60 ενώ κάνει 80 γιατί παίρνετε για μια επιδότηση, ξέρω, 20.000 στην Καλιφόρνια. Ποιος θα το παίρνει, ποιος θα μπορούσε να το πάρει και γέλαγε. Έκτοτε ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δει διάφορα έτσι, προβλήματα στο αφήγημα γενικότερα σε πολλές δραστηριότητες παγκοσμίως. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι κάποια στιγμή το 13, λίγο μετά, 13-14, μεγάλες εταιρείες όπως ας πούμε το Toyota έλεγε ότι εμείς έχουμε 98 μοντέλα και έχουμε και ένα άλλο. Αυτό ήταν το Prius. Το Prius εκείνη την εποχή, το 13, δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο που να πουλάει ως υβριδικό όπως το Prius. Ήταν αποκλειστική επιτυχία της Toyota και δεν υπήρχε ιδέα. Άλλη εταιρεία έβγαλε κάτι που το λέγανε Leaf αργότερα και κάποιοι άλλοι πλήρως ηλεκτρικά. Εντάξει, ωραία. Και ρώτησα τον Γενικό Διευθυντή της Toyota Ευρώπης, του λέω, αφού έχετε ένα αυτοκίνητο, έχετε 98, γιατί λέτε αυτό το δικό μας, το υβριδικό, πηγαίνετε στο Green Pavilion, ένα εκεί για τους παρασυνάγωγους, πηγαίνετε εκεί λέει να το δείτε. Γιατί δεν το είχαν στην μεγάλη αίθουσα που είχαν 98 μοντέλα, πηγαίνετε εκεί. Και την επόμενη χρονιά γίνεται το εξής παράδοξο. Στο Press VIP συνήθως υπάρχουν παρουσιάσεις που δεν είναι αμιγώς εταιρικές, αλλά είναι κρυφίως λογικά και νόμιμα κρυφίως συγκαλυμμένα εταιρικές. Δηλαδή, έδωσα το παράδειγμα ότι ας πούμε ερχόταν κάποιος και έλεγε αυτές είναι εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και απεκάλυπτε τον όρο χρήσεως που χρησιμοποιούν οι κινητήρες που καταλάβαινες από αυτό το πράγμα ότι ανήκει στην τάδε εταιρεία. Δεν το έλεγε, αλλά αν κάποιος καταλάβαινε... Έρχεται λοιπόν κάποια παρουσίαση που όλοι αναρωτιόμασταν ποιος κάνει την παρουσίαση. Δεν έγινε ποτέ γνωστό ποιος την κάνει. Προσέξτε όμως ποιο ήταν το αφήγημα, μιλάμε τώρα 14. Ότι αν εξετάσουμε τι χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γενικά, generic, δεν έχει σημασία η μάρκα έτσι ή έτσι, οποιοδήποτε κατασκευαστής των τελευταίων 10 ετών που κατασκευάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει αυτά τα πλεονεκτήματα και αυτά τα μειονεκτήματα. Αν όμως συνεκτιμήσουμε, και εκεί ήταν το αφήγημα της συγκεκριμένης παρουσιάσεως, αν σκεφτείτε λέει ότι με μια κατασκευή ενός κινητήρα 1000 κυβικών μπορείς να παράγεις 100 με 130 ύπους και να ξοδεύεις περίπου 3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα με μηδενικούς ρήπους, μπορείς να κινείς ένα αυτοκίνητο 2 τόνων και προσέξτε τώρα που ήταν το τσίπημα του Σκορπιού και δεν χρειάζεται να κάνεις απόσυρση και ανακύκλωση της μπαταρίας, εμείς είμαστε πιο πράσινοι από εσάς, τους ηλεκτρικάδες. Και να πω και κάτι άλλο. Στην θεώρηση πετρελοπηγή στην Αγγλία και από την Αγγλία στον τροχό, μαγικότερο τρόπο, όλοι οι ηλεκτρικάδες, γιατί έχουμε την υψηλή επιστασία των δυνάμεων, δεν σου λένε ούτε που βρήκανε την μπαταρία, ούτε τι την κάνουν μετά. Σου λένε κάποια θεότητα μου δίνει την μπαταρία, τη βάζω στη γραμμή παραγωγής. Κάποια θεότητα τη θάβει. Και κάποια όταν στο τέλος της ζωής, στο end of life, την παίρνει και δεν τρέχει τίποτα. Και πού την πάει. Και ρωτάω τώρα εγώ, αυτό δεν ήταν η αχίλιος πτέρνα της πυρηνικής βιομηχανίας στη δεκαετία του 70. Τι θα κάνουμε τα παραγωγή. Που το recycling την κατέστρεψε οικονομικά. Ποιος δίνει την ευκαιρία στους ηλεκτρικάδες με όλα τα παλικόμενα συμφέροντα, γιατί η κατασκευαστή. Εγώ θα σας πω το εξής. Βλέπω πάλι τον Ειρηνικό να γεμίζει βαρέλια με. Ναι. Στα 6.000 ξέρω τι λες. Να γεμίζει βαρέλια με μπαταρίες ηλεκτρικές. Εδώ ζούμε το 24. Προσέξτε. Καημένη ωρόρα θα το πληρώσει πάλι. Προσέξτε. Αυτό που εγώ το 89-90 ξεκίνησα, τελείωσα το εμφύλιο, άρχισα το δακτορικό μου. Το 91. Το deregulation που ξεκίνησε μετά την πρώτη θητεία στην Αμερική του Bush, του πατέρα Bush, το 92 έρχεται ο Clinton και δίνει τη σκυτάλη στον ιό Bush το 2000, όπου ήταν ο Al Gore. Ο Al Gore δεν βγήκε, το αμφισβητούσανε, του Al Gore όμως του βρήκανε δουλειά.
να γίνει ο τσάρος παγκοσμίως του πράσινου. Γιατί αυτό είναι ο Al Gore. Έτσι. Μην κλαις αγόρι μου, θα σου πάρω σοκολάτα, ναι. Να ήταν σοκολάτα, Γιώργο, θα ήταν καλά. Εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσέξτε. Το deregulation, η απελευθέρωση, είχε το 91 το εξής κομικοτραγικό αποτέλεσμα. Εγώ ξεκινάω, είμαι στο γραφείο που έχω τελειώσει το εμφύλιο, ξεκινάω με το διδακτορικό. Και ως υποψήφιοι διδάκτορες έχουμε γραφεία. Όλοι οι Άγγλοι που είναι μαζί μου, εγώ είχα British Telecom, τον ΟΤΕ τον Αγγλικό. Και μιλούσα ότι έκανε όλες τις δουλειές, πλήρωνα 70 λίρες το μήνα. Εντάξει, ακριβούτσικο, αλλά έκανε τη δουλειά μου. Βγαίνουν λοιπόν οι άλλοι συνεργάτες μου Αγγλές και μου λένε: α, όχι, πήγαινε σε αυτή, δεν θα την αναφέρουμε. 35. 35, μια χαρά. Λοιπόν, 35 άρια. Τον τέταρτο μήνα 130. 130. Γιατί ρε παιδιά. Όπα, άστο γιατί. Μην ρωτάς, Γιώργο, είσαι έξυπνος, μουστάκι έχεις, μουσί έχεις, μην μου λες γιατί. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος δωρεάν για τρεις μήνες, τον πέμπτο μήνα τι νομίζεις ότι θα συμβεί. Γυρίζουμε. Λοιπόν, 35, τον τέταρτο μήνα 120. 120, τι να κάνουμε αυτό. Αν δεν σας... Τότε δεν υπήρχαν οι παράνομες δεσμεύσεις 32 μηνών, 48 μηνών, 60 μηνών, 24 μηνών που είναι νόμιμες. Υπήρχε ότι έκανε με το συμβόλαιο, το χαλάμε για χαρά. Πάμε πίσω. Πολύ ωραία. Χαλάμε λοιπόν στους 5 μήνες το συμβόλαιο με την εναλλακτική του κρατικού παρόχου τηλεφωνίας σταθεράς. 91 μιλάμε. Πολύ ωραία. Χαλάμε το συμβόλαιο, για χαρά. Χαρήκαμε που συνεργαστήκαμε, για χαρά. Το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεφώνου, α, όπα, δεν το καταλάβατε. Ο αριθμός τηλεφώνου ήταν δικό σας, ήταν της British Telecom, τώρα περίλθε σε μας. Γίνεται όλη η ιστορία, 91-92, εγώ ζω στην Αγγλία από τη δεκαετία του 80, τα ξέρω. Είμαι στην Ελλάδα, έχει πάθει κεφαλικό μητέρα μου, έρχομαι εδώ πέρα, ένας πολύ στενός οικογενειακός φίλος, πολλά ακίνητα, πολλά τηλέφωνα, τέρμα θα κόψω τον ΟΤΕ. Του λέω, κύριε Βασιλή, αυτό έγινε στην Αγγλία. Τι θέλω να πω, αυτό που εγώ ήξερα ότι είχε γίνει 10 χρόνια πριν κάπου αλλού, έγινε με μαθηματική ακρίβεια καρμπών στην Ελλάδα. Αυτό, συγγνώμη και θα ολοκληρώσω. Αυτό λοιπόν που ήταν, οι παλιές αστικές οικογένειες λέγανε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ότι αυτό είναι bon pour l'Orient. Γιατί η γαλλική προδιαγραφή πήγαινε στη Γαλλία και σε καλές αγορές. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καλό για την Ανατολή, τη Σκαρταδούρα. Λοιπόν, αυτό το bon pour l'Orient έχει επιζήσει και εδώ. Όταν λοιπόν εσύ ξέρεις ότι αυτό με μαθηματική ακρίβεια που έκανε πριν από 10, 15, 20 χρόνια στην Εσπερία, στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, στην Αγγλία, εδώ, εκεί, το φέρνουν εδώ, πόσο αφελής ή εθελόδουλος πρέπει να είσαι να μην αντιληφθείς τι επέπρωτο να συμβεί 5 χρόνια μετά, ναι, προβαλλόμενος στο μέλλον. Και θα πω το εξής. Εγώ αντιμετωπίζω τα θέματα καινοτομίας, πνευματικής ιδιοκτησίας. Πάω σε συνέδρια, είμαι εγκεκριμένος χρήστης στο ΕΠΟ, σε άλλους οργανισμούς πολύ σοβαρούς. Κάποιο συγκεκριμένη πατέντα που βγήκε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020, η οποία ήταν η 60.606, που κάποιοι δικαιολογημένα τη διαβάσανε, γιατί σαν έτσι ήταν, σαν 060606, ήταν μια εταιρεία και στο τέλος 666. Και παρέχει λογισμικό. Εγώ ως χρήστης και γνώστης πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί έχω βγάλει πατέντες για πολυεθνικές στην Αμερική, έχω καταφέρει να παρισφρήσει στο κείμενο που ενεκρίθη και απεδόθη αμερικανική πατέντα μετά από τεράστιες διαδικασίες, όνομα που καταστρατηγούσε τα guidelines, τις οδηγίες του τι μπορεί να ονοματίσεις σε μια πατέντα η οποία εγκρίνεται από το USPTO, US Patent Trademark Office, και σου λέει μπορείς να το βάλεις αυτό ή σου λέει ο εξεταστής αυτό θα πάμε στον εξεταστή, θα πούμε, θα πάμε στον αρχιεξεταστή, αυτό δεν εγκρίνεται, αλλάξτε το, ονοματίστε το έτσι. Λοιπόν, συγκεκριμένη πατέντα αναφέρεται σε κάτι που λέγεται Bitcoin, ενώ ο δόκιμος όρος θα ήταν blockchain, τεχνολογία blockchain. Αυτοί πατεντάρανε μέσα στην πατέντα κάτι που είναι trademark άλλης εταιρείας. Τι εταιρικές σχέσεις έχουν δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αντί να πούνε το σωστό που είναι τεχνολογία blockchain, είπανε η ενέργεια που κάνει ο άνθρωπος, το τι φυσική δράση έχει ο άνθρωπος, ο οποίος ελέγχεται, γίνεται monitored, αυτό θα συνεπάγεται χρέωση πίστοση σε blockchain, όχι blockchain γενικώς, bitcoin ειδικώς. Καταστρατήγηση των κανόνων αποδόσεων. Όλων των κανόνων. Αυτό, χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι επιρμένο που λέω, γιατί είναι τεχνικά σωστό,
χαρακτηρίζει τον Bon Boulogne που προανέφερα. Για παράδειγμα, οδηγώ πάρα πολύ, έχω κάνει σχεδόν 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα και δεξιοτήμωνα και αριστεροτήμωνα. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 90 συζητούσα με Άγγλους συνεργάτες που φιλοξενούσα στην Ελλάδα και γέλαγαν. Γιατί τα σήματα που είχαν τυπώσει, είχαν κατασκευάσει στις εθνικές οδούς, γράφανε «Η ταχύτητα ελέγχεται με ραντάρ». Ελληνικά, σωστό. Αγγλικά όμως, αγγλιστοί τι λέγανε? «Speed controlled by radar». Ναι, μπερδεύανε ότι ο έλεγχος δεν είναι ενεργητικός, είναι παθητικός. Έπρεπε να γράφουν αγγλικά «speed monitored by radar» και όχι «controlled». «Controlled» είναι τα αυτόνομα οχήματα σήμερα που ο Θεός να μην δώσει να γίνουν πλήρως αυτόνομα, δηλαδή επίπεδου 5, δηλαδή δεν έχεις γκάζι φρένο, κοιτάς πίσω και δεν έχεις μπαρμπρίζ, έχεις λαμαρίνα, γιατί είσαι βαγόνι σε τρένο. Βέβαια, είσαι στο δικό σου αυτοκίνητο το οποίο το έχεις πληρώσει με κάποια άδεια χρήσεως, αλλά δεν έχεις κανέναν έλεγχο. Αυτό είναι ο Autonomous 5. Ο Autonomous 1 σε βοηθάει λίγο στο πάρκινγκ. Ο Autonomous 2 είναι ότι αν εσύ πας να υπερστρέψεις το πισωκίνητό σου σε παρεακάμπτη. Ο Autonomous 3 είναι λίγο παραπάνω. Ο Autonomous 4 είναι ένα κλικ πριν το 5 που δεν έχεις τιμόνι. Ας πούμε, ο Autonomous 4 τι είναι? Ξέρετε τι είναι το φαινόμενο του ροντέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Το φαινόμενο του ροντέου τι είναι? Νομίζει το αυτοκίνητο ότι πάει να τον πειράξει ο τείχος κατά τρόπο που δεν θέλει να πειραχτεί το όχημα και πάει να γλιτώσει. Αποδεσμεύει λοιπόν το τιμόνι και την πεταλιέρα από τον καθήμενο στη θέση του οδηγού και κάνει τα δικά του. Ο παρκαδόρος λοιπόν, ο οποίος υπέστη αυτό το πράγμα, είναι γνωστή ιστορία. Είναι γνωστή ιστορία και κατά την έννοια ότι έγινε 80 φορές το 22-23 και η εταιρεία πήρε δικαστική απόφαση ότι έφταιγε ο χρήστης, έφταιγε ο οδηγός, μπέρδεψε τον γκάζι με το φρένο. Αλλά επειδή το ίδιο συμβάν το οδηγεί ως σαν να είσαι σε ροντέο, αφηνιάζει το άλογο και εσύ κοιτάς να σταθείς όρθιος. Το ρόντεο mode λοιπόν, στο οποίο μπήκε 80 φορές ο 22-23, 400 φορές 23-24, άρα οι δύο δικαστικές αποφάσεις ότι έφταιγε ο οδηγός, μάλλον μαράθηκε λίγο κατέτος 24. Το θέμα λοιπόν τι είναι? Απεμπλέκεται ο άξονας του τιμονιού, άρα γίνεται fly by wire ή steer by wire. Ό,τι και να κάνει, όπως στα παιδικά αυτά που γυρίζουν γύρω-γύρω. Στα Luna Park που γυρίζουν τα παιδάκια το τιμόνι τρελά, αλλά αυτό γυρίζει γύρω-γύρω. Αυτό δεν αλλάζει την πορεία του. Λοιπόν, ακριβώς αυτό υφίσταται ένα αυτοκίνητο, μάλλον αυτό υφίσταται ο οδηγός ή αυτός που κάθεται στη θέση του οδηγού ενός αυτοκίνητου. Σε χρόνο κατά τον οποίο το αυτοκίνητο έχει καταλάβει ότι τον απεμπλέκω και το σώζω μόνος μου. Σώζω τον εαυτό μου, το όχημά μου, εγώ το όχημα, ερήμην αυτού που κάθεται στη θέση του οδηγού. Έχετε δει κάτι βιντεάκια στα οποία έχουν μπλοκάρει 3 αυτόνομα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν εν είδη ταξί στην Αμερική. Έχουν μπλοκάρει μόνα τους σε ένα δρόμο, σε μια άλλη κυκλοφορία, έχουν μπλοκάρει με τα τρίτ, έχουν μια ακτινική σχέση, 1, 2, 3. Έρχεται λοιπόν ο άλλος με το παπί, συνοδηγός του οδηγού του παπί, μπαίνει μέσα, βάζει μπρος, φεύγει. Γι' αυτό και στην Αμερική σήμερα σου λένε όταν σου έρθει το αυτόνομο, μην κάτσεις στη θέση του οδηγού, γιατί μπορεί να αναλάβεις τη διακυβέρνηση του ταξί και να το πάρεις και να φύγεις. Για την ώρα. Σε λίγο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά τώρα μπορείς. Γιατί μπορείς? Διότι αυτοί που έχουν την δυνατότητα να σου παρέχουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο γνωρίζουν ότι θα μπλοκάρει, θα διαβάσει λάθος τον χάρτη, όπως έγινε πριν από λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν δώσει τον χάρτη, είχαν πει ότι η γέφυρα είναι εκεί. Η γέφυρα δεν ήταν εκεί και πήγε το αυτοκίνητο και κοπάνισε το στιθέο. Γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε μέσα στο χάρτη. Αυτό έγινε και στο Παλιό Φάληρο. Κάνανε ένα roundabout στην Αγία Σκέπη και εγώ είχα δει το χάρτη, γιατί είχα καινούριους χάρτες, 2 χρόνια πριν υλοποιηθεί το γύρω-γύρω στην Αγία Σκέπη. Δηλαδή, αν κάποιος είχε αυτόνομο όχημα το οποίο οδηγεί το με βάση το χάρτη, ο οποίος ήταν εγκεκριμένος τότε, θα τον είχε ρίξει στις κολόνες. Πες μου κάτι. Τι θα γίνει εάν έχουμε 50.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Αθήνα? Ωραία. Και πάμε να τα φορτίσουμε. Λοιπόν, πάμε το βράδυ όλοι. Ωραία. Ακούστε. Έχουμε 50.000 αυτοκίνητα. Ακούστε. Και πάμε, πάμε να τα βάλουμε μπρο. Πρέπει να τα πάρουμε από τη δουλειά μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν μπορεί και 3 εκατομμύρια θερμικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν λίγα ηλεκτρικά, αυξάνονται, αλλά είναι λίγα. 20.000 το συζητάμε. Το λέω γιατί υπάρχει κάποια εταιρεία η οποία είχε την συνήθεια εδώ και 2-3 χρόνια
να θεωρεί πώληση την παραλαβή από το κέντρο πωλήσεως. Γίνεται αντιληπτό αυτό τι σημαίνει? Πήγαινε στον dealer ένα αυτοκίνητο από το εργοστάσιο. Το dealer τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Ποιος, τι είναι ο dealer, γιατί έχει και αυτό ιστορία που δεν τη λέμε ποτέ, αλλά εδώ αν θέλεις μπορούμε να την πούμε. Πήγαινε λοιπόν στον dealer, οπότε η παράδοση στον dealer αυτοκινήτου από το εργοστάσιο σήμαινε πώληση. Ναι. Πράγμα το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε δεν είναι. Ναι. Τι θέλω να πω. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν την ύπαρξή του οντολογικά, καλό είναι αυτό να γνωστοποιηθεί στον χρήστη. Αν δεν κοινοποιηθούν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά στον χρήστη, μιλάμε αυτό που νομικά στην Αμερική, γιατί ως πατεντάς ξέρω αυτή την θεώρηση, στοιχειοθετεί απάτη. Constitutes fraud. Τα ψηλά γράμματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής. Και αυτό έχει νόημα να το πούμε εν είδη συμπληρωματικού στα οχήματα. Το 13-14, ήδη η εποχή που ετέθη το θέμα, προφανώς από τους ανθρώπους που σπρώχνανε την βιομηχανία πετρελοειδών, ότι παιδιά μην νομίζετε ότι το άλλο είναι τόσο πράσινο, γιατί δεν μιλάμε για ανακρίβωση της μπαταρίας, δεν μιλάμε αυτό. Και κοιτάξτε, αυτοί τι κάνουν, αυτοί συγκρίνουν τις εκπομπές στην Κίνα που είχαν τραγική τεχνολογία εδώ και 10 χρόνια στα θερμικά, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό που είναι το state of the art, αυτό που είναι η αιχμή της τεχνολογίας σήμερα στα θερμικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρχές του 24 μεγάλη εταιρεία γερμανική, η οποία άφησε το υδρογόνο το 9 με την οποία είχα συνεργασία τότε για να πάει στα ηλεκτρικά, Ιανουάριο του 24 να πει τέρμα τα ηλεκτρικά. Μια άλλη εταιρεία που δεν ήταν στα ηλεκτρικά, αυτή η εταιρεία η πρώτη ήταν πολύ στα ηλεκτρικά, δηλαδή το 9 έβγαλε σχεδόν το πρώτο ηλεκτρικό ευρωπαϊκό. Η άλλη εταιρεία που δεν ήταν και αργούσε, έβαλε 3-4-5 μοντέλα ηλεκτρικά, τα οποία τώρα, στα οποία αυτή η εταιρεία η μεγάλη έχει αναστείλει τη δραστηριότητα παραγωγής, γιατί δεν πουλάνε, γιατί δεν ξέρω τι. Και αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν με αυτά που έχουν αγοράσει? Περιμένετε. Όχι, όχι. Θα υπάρχει ηλεκτροδότηση, θα υπάρχει το σημείο φορτίσεως, αλλά το θέμα είναι αυτό που προείπες. Εγώ είμαι στο φόρουμ ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, έχω σοβαρή δραστηριότητα στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και οι καινοτομίες μου έχουν άμεση εφαρμογή στα ηλεκτρικά. Οπότε ουσιαστικά εγώ αυτοπυροβολούμαι κατά μία έννοια, αλλά εσύ είμαστε Έλληνες, εσύ και εγώ, φίλος Πλάτων, θέλετε να πάνε μια αλήθεια. Λέει, τι θέλετε να σας πω, είναι καλό, φάτε, δεν πειράζει που θα πεθάνεις. Εγώ δεν τα κάνω. Άλλοι μπορεί να τα κάνουν, δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν θέλω να το κάνω. Αυτό είναι γνώση μου τουλάχιστον, είναι ανακνία μου. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σου είπα, τι το 14, κάνουν, τι κάνουν, το 14, όλοι αυτοί να φορτίσουν. Λοιπόν, είναι απλό. Η Νορβηγία έχει διπλάσιο. Η Νορβηγία είναι πολύ πλούσια χώρα, έτσι. Και πετρέλαιο βγάζει. Προσέξτε, είναι πλούσια επειδή βγάζει πετρέλαιο. Όχι και πετρέλαιο. Είναι πλούσια επειδή βγάζει πετρέλαιο. Και έχει τα περισσότερα ηλεκτρικά σχεδόν παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Νορβηγία που είναι σχεδόν ηλεκτρικάδες. Πρόβλημα. Υπάρχει Νορβηγός ο οποίος ανατείναξε το αυτοκίνητό του, γιατί είπε, ρε φίλε, μου το πούλησες, το light cluster σου κοστίζει $37 και όταν πας να μου το αλλάξεις, γιατί δεν μπορώ να πάω σε δικό μου συνεργείο ή να το αλλάξω μόνος μου, μου ζητάς 1000. Άλλη ιστορία ηλεκτρικού. Με την κρίση του 29, το crash που λέμε το 29, έρχεται ο Franklin Delano Roosevelt το 32-33, και λέει, παιδιά, θα έχουμε ένα. Γιατί πτωχεύαν όλοι. 32-33, καταστροφή. Κλείνανε εταιρείες αυτοκινήτων εννοώ. Και τι έγινε? Ρυθμίστηκε ως εξής το θέμα. Θα έχουμε ένα κουρβανά, οπότε όλοι οι dealers θα έχουν αυτό το απαθηματικό. Οπότε εσύ πας να αγοράσεις. Παράδειγμα, πας να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο αμερικανικής εταιρείας συμβατικό που κάνει $42,000. Και σου λέει, manufacturer suggested retail price, συμβουλευόμενοι τον κατασκευαστή, εμείς λέμε 42, με το κλειδί στο χέρι 58. Πολλές φορές εξαρτάται αν είναι πολυτελείας, αν δεν είναι. Αν δεν είναι πολυτελείας, το 42 μπορεί να είναι 48, να μην είναι 58. Εντάξει, είναι όμως ένα πολύ σοβαρό κονδύλι. Προσέξτε, στην κρίση την πέτρινη αλλαγή του 73, οι τρεις μεγάλοι αμερικανικοί κατασκευαστές, τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τους πούμε, είπανε, παιδιά, να κόψουμε αυτό το απαθηματικό. Γιατί δεν πουλάμε που δεν πουλάμε, οι άλλοι δεν έχουν λεφτά, αυτό να το κόψουμε. Όχι, δεν μπορείτε, αυτό δεν το καταστρατηγεί κανένας. Καταστρατηγήθηκε πριν από λίγα χρόνια τους ηλεκτρικάδες. Και αυτό που επέρονται οι ηλεκτρικάδες, οι φίλοι μου, και λένε, μα τι τεχνολογία, όχι μπομπουρνιά που λες εσύ Δημήτρη, εμείς είμαστε άρχοντες. Μου έστειλε μήνυμα το αφεντικό,
ότι θα το παραλάβει στις 3 Μαΐου του 25. Ο λόγος που στην Αμερική λέει, εν μέρη και στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική έχουν οντολογικό λόγο που το κάνουν αυτό. Ο λόγος που λένε θα το παραλάβει στις 3 Μαΐου του 25 είναι ότι επειδή δεν έχουν το πεθυματικό των dealerships και οι άλλοι έχουν αντιδράσει σε αυτό, από εκεί που το φτιάχνουν, δεν θα πούμε την πολιτεία, τη στέλνουν 1500 μίλια και του κάνουν delivery. Αυτό που στην Αγγλία λέγονται delivery miles, δηλαδή τα μίλια για να σου το παραδώσουν, συνήθως τα delivery miles ήταν 10, δεν ήταν 1500, γιατί δεν μπορεί ο dealership, το dealership, ο dealer δεν μπορεί να το δώσει, άρα πρέπει από ο κατασκευαστής να το στείλει εκεί πέρα που το αγόρασε, αυτός που το αγόρασε. Κάτι τελευταίο, για το θέμα της τεχνολογίας. Το 14, μετά το Press VIP, ήθιστε, στο Press VIP, μετά το αυτοκίνητο της χρονιάς, το αυτοκίνητο μετά έχεις διαπιστεύσεις στις 12, αυτοκίνητο της χρονιάς, 12,5, 1, 2. Από τη 1,5, 2 και μετά, σου λέει πάρτε αυτοκίνητο, courtesy car, έτσι γνώρισα τον κύριο Musk, πάρτε αυτοκίνητο, κάντε το βόλτα, ωραία, Γενέβη, ωραίο το Four Seasons, πάρτε το εδώ πέρα, πηγαίνετε φάτε, έχουμε και κάτι σουαρέζ εκεί πέρα με ωραία φαινόμενα, φέρτε το αύριο. Αύριο είναι η επίσημη VIP, Press VIP την πρώτη μέρα, Press VIP την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα κλείνει και αρχίζει η έκθεση για το κοινό. Ήθιστο να σου το δίνουν στις 2 και να σου πούνε, δώσε, εσύ είσαι φτωχούλης, δώσ' το αύριο. Αν είσαι καλός κυριούλης, είσαι για μεγάλο μέσο, δώστε μας τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή το κρατάς μία μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, φέρτο. Κάποια στιγμή το 14, Μάρτιο του 14, Γενέβη το 14. Κάποιος που έπαιρνε, εγώ δεν πήρα, είδα μετά το 18 τον προαναφερθέντα κύριο, εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πάνε να πάρουν λοιπόν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τους λένε, το παίρνουν 2, τους λένε θα το φέρεις 3,5. Γιατί μια μισή ώρα, σε μια μισή ώρα. Να κάνε μια βόλτα, να δεις τι καλό που είναι. Οι ξύπνοι δοκισί σοφοί εμείς και οι άλλοι φίλοι μου λέγανε, εντάξει, ξέρουμε. Κάποιος είχε πάρει που το δοκίμαζε στην Αγγλία, είπε τι να το κάνω αυτό, έμεινε από μπαταρία. Αυτός είναι ο λόγος, θα το ξεπατώσεις μια μισή ώρα, φέρε το σε μια μισή ώρα πίσω. Αυτό ήταν. Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό. Γυρίσουμε παρόντο να πω μια ιστοριούλα. Όταν άρχισαν να πουλούνται ηλεκτρικά, κάποιοι μάγκες που αγοράζαν 7ο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, κάνανε αυτό που λένε στην Αμερική Jack Rabbit Start. Δηλαδή πιάνανε τα 100 εκεί που μπορούσαν. 5, 4, 1,5, 1 δευτερόλεπτο. Μια χαλιαμπούζα είναι η κότα δίπλα τους. Έχετε δει τώρα που έχουν πουληθεί αρκετά τι κάνουν. Πηγαίνουν σαν άρρωστες κυρίες. Δεν είναι προσβολή για τις κυρίες, σαν άρρωστους κυρίους. Πάνε γιατί. Κάτι το οποίο εγώ το είχα προσλάβει όταν πρωτοπήγα στην Κίνα, στο Σανγκάι το 2008, έχω πάει 15 φορές στην Κίνα. Εμένα κόντεψε να πατήσει έξω από ένα πολύ καλό ξενοδοχείο ένας Κινέζος ο οποίος λυσβεί στα φώτα για να γυρίσει στο σπίτι του, να κάνει ακόμα 2,5 χιλιόμετρα. Αυτοί λοιπόν που σήμερα έχουν μια εμπειρία χρήσεως ενός 2 ετών έχουν καταλάβει ότι αν κάνεις 3 Jack Rabbit Starts, εκκινήσεις λαγού, το range που είναι 580 μίλια, όχι, θα γίνει 35. Αυτό έχει γίνει στην Αμερική και τους έχουν ξεφωνήσει. Σε τέτοια... Γυρίζω... Ναι, όχι, το τραβάω, αλλά μιλάμε για τραγικά πράγματα. Αυτοί καταλάβουν λοιπόν ότι κάνε 2 Jack Rabbit Starts και το 5, αν το δεις το 5, λένε πολύ το βλέπω. Εγώ το αμφισβητώ, αλλά δεν έχει σημασία, δεν με υπολογίζει κανένας εμένα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θα κατεβεί στο 200, ας πούμε. Γυρίζω λοιπόν σε αυτό που έχει κάποια ουσία και είναι το εξής. Το 14 λοιπόν τους λένε σε μια μισή ώρα. Αυτοί νομίζουν ότι το βρήκανε, το έχω. Είναι το θέμα της μπαταρίας. Δεν ήταν το θέμα της μπαταρίας. Τι ήταν? Ακούστε λοιπόν τι ήταν. Αυτό του οποίου, μάλλον αυτό το οποίο όχημα εδόθη για μια μισή ώρα και όχι για ένα βράδυ, είχε ένα πρόβλημα. Πώς το βρήκα εγώ το 15, δηλαδή 8 μήνες μετά. Κάποια χακέρια δικά μου, κάποια πολύ καλά παιδιά, πήγανε στο Computers and Electronics Show στο Las Vegas, συνήθως είναι λίγο μετά την πρωτοχρονιά, το 15, τους δώσαν αντίστοιχα ηλεκτρικά σε αυτόνομη οδήγηση. Τότε ήταν υποβασταζόμενη αυτόνομη, δηλαδή οδηγούσες, δεν είναι αυτό που περιέγραψα τώρα με τα 3 που έχουν κολλήσει και πρέπει να έρθει όλος με το παπί να τα βάλει μπρος και να φύγει. Ήτανε assisted, δηλαδή ήταν οτόνομος 3 συν 4, δεν ήταν 5, ότι στο αποκόβω τελείως, δεν ήταν 4, σου αποκόβω γκάζι φρένο τιμόνι και το αναλαμβάνω εγώ, ήτανε σε βοηθούσα, ανελάμπανα αυτά.
Σε βοηθούσα. Ήταν αυτό που έκανε σε κάποιες εκπομπές από τη Γενέβη, ότι εγώ έλεγα, αν θέλω να διαβάζω την εφημερίδα μου την ώρα που κάνω τη μετακίνηση, θα πάρω το τρένο. Εγώ θέλω να οδηγώ για να ελέγχω την κίνησή μου. Αν ήταν να με πάει αυτό, θα πάρω το τρένο. Λοιπόν, μαθαίνω εγώ με τους συνεργάτες μου από τους Αμερικάνους ότι ο λόγος για τον οποίο αυτοί λέγανε θα το φέρετε από τις 2 στις 3.30 ήταν ο εξής. Αυτοί λοιπόν, μάγκες Αμερικανοί, πήραν το αυτοκίνητο και δεν το γυρίσανε στις 2 ώρες. Το γυρίσανε 2 μέρες μετά. Και τι επιβεβαιώθηκε ως ανησυχία δική μου και άλλων σοφά σκεπτωμένων. Τι? Ότι στο Λυκαβιές και στο Λυκόφος το αυτόνομο αυτοκίνητο πήγαινε στο πλάι και έλεγε «Take over, take over, take over». Δηλαδή, ανάλαβε εσύ. Προσέξτε τώρα, αυτό το ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι. Στον κύκλο μας το ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό όμως που εισφέρω στο ακροατήριό σου, Γιώργο, είναι το εξής. Αμερικανός σοβαρότατος στρατιωτικός αξιωματούχος που τον ξέρω από καραμπόλα, πάρα πολλά χρόνια. Είχα αναθεί οπότε ένα Αμερικανός πρέσβης στο State Department, ήταν Αμερικανός, ήταν εξαρχιστή αστείας μου, δεν ήταν Έλληνας. Αυτός λοιπόν ο Αμερικανός στρατιωτικός μου απεκάλυψε το 24 κάτι που του είπαν Ουκρανοί. Τι του είπαν Ουκρανοί? Ότι επειδή κατά τον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία καθένας εκ των Ουκρανών που ζει, γιατί έχουν χαθεί πολλοί, έχει και το προσωπικό του ντρόουν που το στέλνουν οι Ρώσοι. Δηλαδή είναι περίπου ένας προς ένα. 1000 εδώ, 1000 ντρόουνς. 1050-1100 τα ντρόουνς. Ο μόνος τρόπος, λέει, που τους εκμεστηρεύονται οι Ουκρανοί στους Αμερικάνους, το συγκεκριμένο, ο μόνος τρόπος, λέει, να σωθούμε ήταν στο Λυκαβιές και στο Λυκόφος. Το καταλάβετε, καταλάβατε τι θέλει να πει ο ποιητής? Αυτό που θέλει να πει ο ποιητής είναι το εξής. Στην Ελβετία που έχουμε τη βάση μας τώρα τόσα χρόνια, υπάρχει ένα ρητό. Όταν κάτι είναι καλό αλλά ακριβό, έχει έναν πελάτη, τον ελβετικό στρατό. Και θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι μετά από 10 χρόνια, γιατί αυτό που σας περιέγραψα ήταν 14-15, φτάνουμε στο 24, με 3 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια επενδύσεις για τέτοια πράγματα, της αυτονομίας. Είμαστε στο ίδιο σημείο και ο κίνδυνος είναι, μπορεί ένα αυτόνομο σήμερα να έχει 32 ή 48 σένσορες, υπάρχει όμως το φυσικό πρόβλημα. Το φυσικό πρόβλημα, ό,τι ραντάρ, ηχοβολιστικά ή ό,τι άλλο να έχεις. Όταν ο ουρανός είναι φωτεινός, στο Λυκαβιές και στο Λυκόφος, δεν είσαι μαύρη μαυρίλα ή συννεφιά ήλιος, υπάρχει φως. Ό,τι και να στείλεις μπροστά, δεν βλέπει και σου λέει take over. Δεν βλέπουν τα στρατιωτικά drones εχθρών και φίλων, δεν βλέπουν τα καλύτερα αυτόνομα, που σημαίνει, προσέξτε τώρα, που σημαίνει, επειδή ξέρω τη νομική πλευρά μιας καινοτομίας και μιας πατέντας, τι διαισθάνομαι εγώ, και αυτό είναι δικό μου, δεν μου το είπε κανένας, δεν μου το σφύριξε, δεν το διάβαζα, δεν το άκουσα, σας το λέω, πρώτη είδηση από μένα προς το κοινό. Υποψιάζομαι ότι αυτή η σπουδή τρομερού ίντερνετ σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Αμερική, δεν είναι για να κατεβάζει το παιδί σου την ταινία ή να παίζει γρήγορα παιχνίδια από το κινητό. Είναι διότι όταν νομοτελειακά θα σκοτωθούν άνθρωποι στο δρόμο, διότι το αυτόνομο όχημα δεν θα καταλάβει αν είναι καφάο, σκύλος, άνθρωπος που ετοιμάζεται να περάσει παράνομα, παράτυπα, τον πατήσει και έχουμε νεκρό. Όταν θα πάνε στο δικαστήριο, θα πούνε, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην είναι και υποακροατηρίο, να είναι και κλεισμένο των θύρων, γιατί αυτά γίνονται σε πολλές εφαρμογές, εσχάτως τελευταία. Θα πάνε λοιπόν στο δικαστή και θα πούνε, κοίταξε να δεις, αυτό το όχημα όταν λειτουργεί, αντιπαραβάλλει σε πραγματικό χρόνο, τρομερά δύσκολο τεχνολογικά, 2 quadrillion φωτογραφίες. Ίδιου φωτισμού, ίδιων συνθηκών, ίδιας ταχύτητας, μπαμπα, μπαμπα, μπουμπου. 4 τετράκις. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο database, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο. Ακούστε, κύριε δικαστά, ατυχώς είχαμε έναν θάνατο. Αλλά προσέξτε, αυτό θα φέρουμε στατιστικολόγους και τους μαθηματικούς οποιουδήποτε, οποιασδήποτε αναφοράς. Και θα μας πει πώς φορές... Και θα μας πούνε, όχι, θα μας πούνε,
αυτός ο συντελεστής ασφαλείας είναι 99,99%. Είναι καλύτερος από τα αεροπλάνα, είναι καλύτερος από ό,τι άλλο θέλετε. Αθώος φύγε για. Και έληξε. Δεν φταίω εγώ, φταίει η τεχνολογία. Όχι. Η κακιά ώρα. Και τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι καλύτερη. Γιατί η τεχνολογία πουλάμε. Αν πούμε δεν φταίω εγώ, φταίει η τεχνολογία, πάρτε μας, πάμε αλλού. Θα πούμε, ναι, έτυχε. Εμείς όμως έχουμε. Γιώργο, πρόσεξε, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Θα πούνε ότι αυτό το πράγμα έχει συντελεστεί ασφαλή σε 99,99, το οποίο δεν το βρίσκει πουθενά αλλού. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Κλέστε, θα γίνουμε. Πώς να το κάνουμε. Πώς να το κάνουμε. Έτυχε. Δεν φταίμε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό πηγαίνει κι αλλού. Ας πούμε, έχει εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Εγώ είχαμε πάει από τη Γερμανία με τους συνεργάτες μου στη Λισαβόνα. Στη Λισαβόνα, ωραία πράγματα, είχαμε τη γέφυρα του Σαλαζάρ εκεί πέρα, πολύ ωραία. Και επειδή Σαλαζάρ ήταν ένας κακός δικτάτορας, τη λένε γέφυρα του Σαλαζάρ, τώρα τι λένε γέφυρα του Σαλαζάρ, είναι γέφυρα του Σαλαζάρ, δεν έχει σημασία. Σου λένε, κοιτάξτε την ενδοχώρα μας, είναι η Βραζιλία. Δεν έχει σημασία. Εκεί πέρα λοιπόν, μιλάμε τώρα αρκετά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν. Πήραμε μια κυρία που είχε την καλοσύνη και μας πήγε στα αξιοθέατα ιδιωτικά. Και κάναμε κουβέντα. Λοιπόν, δύο πράγματα απεικόμισα από εκεί. Πρώτον, στα θέματα της γλώσσης. Ότι οι Βραζιλιάνοι που εξήγαγαν στην Πορτογαλία τη μητρική γλώσσα των Πορτογάλων, Πορτογάλα λέζικα, μου έλεγε αυτή η κυρία, ήταν φιλόλογος. Αυτή και αναγκαζόταν για να βιοπορίζεται να κάνει και την ιδιωτική ξεναγώ. Λέει, ξέρεις, οι Βραζιλιάνοι λέει, μιλάνε με 150 λέξεις. Εμείς λέει, έχουμε τους μεγάλους ποιητές μας και τους συγγραφείς μας. Και αυτοί λέει μας φέρνουν με ένα λεξιλόγιο 150 λέξεις. Λέω από αυτό κάτι μου θυμίζει. Το άλλο όμως που άπτεται τις κουβέντες μας, καλά και αυτό άπτεται ως ελληνιστές αμφότεροι. Αυτό που άπτεται όμως τις κουβέντες μας τεχνολογικά είναι το εξής. Της λέω αυτή η εταιρεία που έχετε εδώ πώς λέγεται και είναι η ίδια κατόνομα, η ίδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που μοιάζει με μια δικιά μας. Mm-hmm. Και ο τρόπος γραφής είναι ίδιος. Mm-hmm. Που δεν είναι ορθογραφικά σωστός. Και λέω για κοίτα. Ιδρύεται μια εταιρεία το 92 που έγινε πελάτης της εγώ εν Ελλάδη και λέγεται κάπως και η ίδια εποχή. Και το ίδιο το βρίσκω στην Πορτογαλία. Όχι ίδιο, την ίδια εποχή. Με ίδια γραμματοσυρά. Ναι, ίδια γραμματοσυρά, ίδια χρώματα. Ναι. Ίδια όλα που λέγεται κάπως αλλιώς. Και μετά από λίγα χρόνια και εκεί και εδώ και αλλού έρχεται μια κρυφή μαμά και λέει: παιδιά, όλα αυτά δικά μας. Προσέξτε τώρα, υπάρχει κανένας έλογος που ξέρει τεχνολογία, που καταλαβαίνει τεχνολογία και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, ξέρω και οικονομικά. Αλλά να πούμε και τα τεχνολογικά και τα οικονομικά. Αυτοί τι περιμέναν. Περιμέναν να δουν ένα cost structure, μια δομή κόστους και δομή κερδών. Ωραία. Δεκτών. Δεν το κριτικάνε αυτό. Αλλά εγώ υποψιάζομαι μερικές φορές ως πατεντάς δόλιας και πτώλεμανος ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό πολλάκις ανά την γη ήταν ο λόγος αυτός που θα ακούσει. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Ας τρέξουμε τους λαγούς με αχυρανθρώπους μας που τώρα δεν επέρονται ότι είναι βασικοί ιδρυτές. Αχυράνθρωποι τους ήταν για τον λόγο που θα πούμε τώρα. Ας πάμε να δούμε το cost structure, ότι λειτουργεί. Και αν μαζευτούν τίποτα μανάδες έξω από κανένα σχολείο, γιατί τα ζήσαμε αυτά τη δεκαετία του 90. Όχι, νη, πάρτε το, κάντε το, ράντε το. Και δεν μας βγει, να μην καούμε εμείς, να καούν οι αχυράνθρωποι και μετά να βάλουμε άλλους αχυράνθρωποι. Να καούν τα ορούνια. Ναι, προσέχτε τα. Η Β' Ας είναι καλά αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μας κλείσαν στο lockdown και δεν είχαμε τα να κάνουμε. Εγώ γλίτωσα τον εγκλισμό στη Γενέβη και εγκλίστην εδώ. Καλό, κακό, εδώ συζητήσουμε. Γιατί θα μπορούσα να έχω εγκλειστεί και στην Αγγλία και στην Αγγλία γίνανε κομικοτραγικά πράγματα. Έχω ένα καλό συνεργάτη του οποίου ο αδερφός είναι ο πιο σεβάσμιος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών. Πήγε να τον δει 5 μέτρα μακριά και ο γείτονας του σεβασμίου ανωτάτου υπαλλήλου ρουφιάνεψε ότι κάθεται και μιλάει, ήρθε η αστυνομία και αν δεν έλεγε ποιος ήταν και σηκωθεί. Στα 5 μέτρα. Στα 5 μέτρα, ο ένας ήταν στη χείρα και ο άλλος ήταν στην πόρτα του σπιτιού. Στο ένα πεζοδρόμιο και όλες τα άλλα. Ναι, και αν δεν έλεγε θα τον είχαν συλλάβει. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ας είναι καλά τα lockdowns, γιατί δεν κακώνουμε να μην εσκαλούν. Εγώ σας συστήνω να το ψάξετε. Όταν εγώ πρώτο πήρα κινητό, έλεγα ρε παιδιά, είναι ασφαλές. Και βέβαια κάποιος που αγόρασε ένα αυτοκίνητο που υπόκειται σε radio mode, ρώτησε καίγεται, όχι. Το φάγε, το πήρε. Έγινε μια επικοινωνία επιστημονική και το έδωσε πίσω. Καλά, δεν το έδωσε πίσω γιατί έγινε λαμπόγιαλο το αυτοκίνητο, αλλά δεν ξαναπήρε το ίδιο. Γιατί ρώτησε, είναι ασφαλές και από εκεί. Λέει, απολύτως. Όταν όμως το είδε, είδε τον παρκαδόρο να γίνεται πίτα το αυτοκίνητο, ναι, για την ανακύκλωση. Πήρε το σασί, κουνήθηκαν οι μπαταρίες, το αυτοκίνητο βέβαια είναι λαμπόγιαλο, αλλά τι να το φτιάξει αυτό, για χαρά. Λοιπόν, ερώτηση. Είναι ασφαλές. Ναι, είναι ασφαλές, πάρ' το. Εγώ στο lockdown αντιμετώπισα το θέμα
Εγώ είχα από το 92 μέχρι το 2024 32 χρόνια έκθεση σε ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας και το έχω μαζί μου και αυτά. Λοιπόν, είναι ασφαλές. Okay. Εγώ όταν εργαζόμουν σε μια μεγάλη πολυεθνική στην Γερμανία, ζούσα σε ένα πολύ ωραίο μέρος, αλλά κατάλαβα ότι κάποιες από τις βίλες, όχι τις δικές μας, κάποιες άλλες, ήταν του παραπεταμού. Γιατί περνούσε υπερυψηλή τάση. Και επειδή έζησα 2,5 χρόνια εκεί, είδα ότι ιονίζεται η ατμόσφαιρα. Δηλαδή πήγαινα στο Σεπτέμβριο και βλέπεις πράσινα και μπλε και γου, κάτι τέτοιο. Και δεν πήγαινε κανένας να τα αγοράσει, ή μάλλον όποιος θα έφυγε τρέχοντας, γιατί το παιδί θα είχε λευκαιμία γενετής και οι άνθρωποι τα γνωστά. Προσέξτε λοιπόν που δένει με την κινητή. Στα lockdowns βλέπω όλη την προδιαγραφή νομικά. Αυτό που λέει το Υπουργείο, το communications αυτό, το αμερικάνικο, που έχει αντίστοιχα και στην Ελλάδα, ό,τι τους πει το αφεντικό το ένα, κάνουν και οι βάσσαλοι οι άλλοι. Γνωστά, δεν θα κριτικάρω. Δεν μου λέτε, νομικά, δεν μπορεί να την κάνω την παρέθεση. Ο θείος μου ήταν διευθυντής του Γραφείου Πατεντών στον Καναδά και μου έμαθε από 5 χρονών, 10 χρονών που τα λέγαμε αυτά, τι κάνουμε Δημήτρη όταν έχεις μεγάλη ιδέα. Κάνω αίτηση για αποδοχή πνευματικής, για απόδοση πνευματικής ιδιοκτησίας, πάω να πάρω πατέντα. Trick question, trick ερώτηση, όχι, βρίσκω τον καλύτερο δικηγόρο. Μετά κάνω την έτσι. Έμαθα λοιπόν εξ απαλώνων ήχων, τι είχε πάθει μια μεγάλη εταιρεία που πουλούσε καπνό και προϊόντα καπνού και κάποιες άλλες εταιρείες που για να απεμπολίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους, άλλοι μετά αρχίσαν να μετέρχονται άλλους τρόπους. Δηλαδή, πάρε το ειδή ποτόν μου υπό την προϋποθέση ότι δεν πάσχεις από κάτι. Να την πούμε φαινικετολουρία, αλλά κάνω λάθος. Δεν είναι φαινικετολουρία, η φαινικετολουρία δεν πειράζει. Και μου λένε γιατροί ότι η φαινικετολουρία είναι εντάξει, αλλά ξέρεις, είναι σύνολο συμπτωμάτων, δεν είναι ακριβώς η ασθένεια. Οπότε λέω εγώ, IP, medical condition το λένε αυτό, intellectual property, η ιατρική κατάσταση πνευματικής ιδιοκτησίας. Επειδή την είχε φάει η καπνοβιομηχανία πολύ άσχημα, με τις μηνύσεις, σου λέει, πήγε σχεδόν να καταστραφεί, μετά δεν επιτρέπεται και η διαφήμιση, άστα. Οπότε σου λέει, έλα εδώ, εγώ θα βάλω disclaimer και όσοι πάθουν καρκίνο του ύπατος, αυτό, μπλα μπλα, θα του πούνε, απ, έλα εδώ, το ξέρεις και δεν το κάνεις. Πάρτα γεια. Είχες κάτι και δεν το ξέρεις. Προσέξτε λοιπόν. Μήπως ξέρετε νομικά τι στοιχειοθετεί χρήση κινητής τηλεφωνίας. Ψάξτε το, το έχουν κάνει scrub, αλλά αυτά συνήθως ξαναβγαίνουν. Τι στοιχειοθετεί χρήση κινητής τηλεφωνίας. Ξέρετε τι. Ένα τηλέφωνο τη βδομάδα. Προσέξτε τώρα. Ένα τηλέφωνο τη βδομάδα, δηλαδή ένα τηλέφωνο τη βδομάδα. Ωραία. Ξέρω εγώ, 10 λεπτά, ένα λεπτό, μισό λεπτό, μία ώρα. Πάρε με, δεν έχω μονάδες, όπως είχε πει και φέρετε να είχε πει κάποιος και γελάγαμε. Δεν πειράζει. Ένα λεπτό, 10 λεπτά, 7 μέρες. Μήπως δουλεύει 7 μέρες. 7 μέρες το έχει ανοιχτό και μιλάει συνεχώς. Έκθεση. Προσέξτε να δείτε όμως η νομική κατασκευή. Είναι ένα τηλέφωνο της εβδομάδας, δεν μας λες χρόνο. Προσέξτε, εδώ είναι το τσίπημα του Σκορπιού. Για 6 μήνες. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ σας εγγυώμαι ότι αν πάμε και νοικιάσουμε ένα σπίτι για 6 μήνες στην υπερυψηλή τάση της Γερμανίας, δεν θα πάθετε ούτε εσείς, ούτε το παιδί σας, ούτε εγώ, ούτε το παιδί μου, τίποτα. Στους 6 μήνες παρέρχεται. Ο κίνδυνος είναι η εκτεταμένη έκθεση. Όταν λοιπόν ο άλλος παίρνει άδεια χρήσεως από το 90, πλατφόρμα GSM, οι ρίστον παρόδο πολλοί δεν ξέρουν ότι το 5G, το 6G είναι G γενιάς 2, GSM 2, G2, GSM 3, 3G, 4G, 4, 5 κτλ. Το G είναι από το GSM, πλατφόρμα GSM. Όταν πήραν άδεια χρήσεως το 89 και το 90, η GSM, με αυτούς τους κανόνες πήραν άδεια χρήσεως στην Αμερική και αλλού. Εσείς λοιπόν κάθεστε καλά τώρα στο βράδυ σπίτι σας όταν έχετε ένα παιδάκι νεογέννητο που παίζει, γιατί αυτό γίνεται, έχουμε νέα παιδιά, μικρά παιδάκια, παίζουν παρκαρισμένα με 15 πόντους φωτοβολία στο κινητό από το 3 μηνών και παίζει. Αυτό όμως έχει και την ίδια μορφωμένη ακτινοβολία. Πάρε να έχεις. Όταν τώρα κάνει streaming, γιατί έχεις πάρα πολλά data, δεν έχει αδιαμόρφωτη, έχει διαμορφωμένη. Δεν κατάλαβα, ένα τηλέφωνο τη βδομάδα για έξι μήνες και μετά τα σβήνουμε. Και στα 32 χρόνια που το δηλητουργώ εγώ, τι γίνεται. Το καταλάβατε.
Το πρόβλημα λοιπόν να γυρίσουμε στα ηλεκτρικά οχήματα και στα υπόλοιπα. Θέλω να απάντησε στην ερώτηση κρίσεως. Αν φορτίσουν 50.000 άτομα θα καταρρεύσει στην Αθήνα. 50? Εγώ σου λέω και 25 θα καταρρεύσει το σύστημα. Ό, και όχι μόνο αυτό. Δεν θα μπορεί να παρέχει ικανή ενέργεια η πρωτογενής παραγωγή όπου την αγοράζουμε, τη φτιάχνουμε, το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα έχει 18 καυστήρες, εκ των οποίων από όσο μου είχαν ενημερώσει το 24, λειτουργούν 4 ή 6. Εξαρτάται. Δεν τα αγοράζουμε μόνο από τα Σκόπια και από την Πολωνία με παράγωγα. Αγοράζουμε, φτιάχνουμε και μόνοι. Αγοράζουμε, αλλά φτιάχνουμε κιόλας. Δεν είμαστε χαραμοφάιδες, για να μην πω με χειρότερη έκφραση. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Λέει την άλλη μέρα θα έχει ρεύμα η Αθήνα. Όχι, δεν θα έχει την πρώτη ώρα που θα πάνε να φορτίσουν όλοι αυτοί. Μόλις βάλουν την πρίζα. Mm. Σε μία ώρα δεν θα έχει ρεύμα. Σας είπα προηγουμένως ότι είμαι στο φόρουμ ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Και γίνεται το εξής κομικοτραγικό. Γιατί περί κομικοτραγικού γίνεται. Συγκρίνεται, ας πούμε, το Baden-Württemberg, η Σουάμπια ή η Βαβαρία. Ότι κοιτάξτε, ή και η Αγγλία. Η Αγγλία έχει πάρα πολλούς φορτιστές τώρα σήμερα. Πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτό, μια και τίποτα. Τώρα έχουν. Και λένε, όπα. Οι Νορβηγοί, γι' αυτό έχουν. Να ξέρετε, η φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Νορβηγία είναι 18 την μονάδα μετρήσεως, φορτίσεως, ενώ στην Ελλάδα κοστίζει 9,95. Και στην Τουρκία 9,95. Σε μερικές άλλες χώρες είναι λιγότερο. Είναι 3, είναι 2, είναι, ένα νομίζω. Δεν έχει σημασία. Στην Ισλανδία είναι 1,7. Ο Θεός ξέρει, δηλαδή η Ισλανδία είναι στο βορρά εκεί πέρα στα κρύα και η Νορβηγία στα ίδια, είναι λίγο νοτήρα. Γιατί ας πούμε το 1, ή το 2 που έχουν στην Ισλανδία είναι 18 στην Νορβηγία, θα σας πω γιατί. Γιατί η Ισλανδία δεν έχει πολλούς και όλοι να πάνε δεν τρέχει τίποτα. Οι Νορβηγοί όμως αν το γυρίσουν όλοι, εντάξει, έχουν πάρα πολλά έσοδα από το πετρέλαιο, γεγονός. Και είπαμε, ένα τριάστερο είναι 500 ευρώ, εντάξει, το επίδομα ανεργίας είναι 3.000, αλλά με το τριάστερο στα 500 ευρώ, ούτε στο περίπτωση δεν μπορείς να πας διακοπές ενώ στην Νορβηγία. Ναι, παρακαλώ. Περνάει ο καιρός. Παρακαλώ. Και από ό,τι βλέπεις έχει τελειώσει η ιστορία. Okay. Και εγώ χάρηκα. Οι ακροτές σου και εσύ δεν ξέρω να χάρηκα. Ναι. Εγώ πάρα πολύ γιατί το απόλαυσα. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για τις πατέντες σου. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα την για αυτά. Την επόμενη φορά. Αν θέλω να την πετάξεις μια βόμβα. Παρακαλώ. Η οποία. Ειδικό της. Τα συντρίμια της θα πέσουν στην επόμενη εκπομπή. Ακού, τι θέλεις να πει. Λοιπόν, ποιο είναι το καινούριο σου παιδάκι. Το καινούριο παιδάκι το οποίο ψηφίζει. Είναι 25 χρονών το καινούριο παιδάκι. Έχει, εντάξει. Για πες μου. Το καινούριο πατεντάκι λέω. Γι' αυτό λέω. Οι πατέντες δεν είναι 25 χρονών, θα είχαν παρέλθει. Λοιπόν, αλλά, η καινούργια πατέντα η οποία φέρνει αλλαγή σε ό,τι συζητάμε για την αυτοκίνηση. Κοίταξε, θα σου το πω όσο λακωνικά δεν μπορώ να το πω. Εγώ έγινα σύμβολος αντιπροέδρου σε πολύ νεαρή ηλικία σε μια μεγάλη αυτοκινητοπνευμονία της Ευρώπης και μετά όταν αποφάσισα να φύγω γιατί αισθάνθηκα ότι δεν ήμουν καλοδεχούμενος εκεί, εθνικά, ως Έλληνα δεν ήμουν. Εγώ το εξέλαβα αυτό ως εθνική προσβολή και έφυγα και είχα πάει σε ένα συνέδριο και έγινα σύμβολος συμπτωματικά, δεν το επεδίωξα, έγινα σύμβολος αντιπροέδρου σε μια άλλη μεγάλη πολυεθνική. Εκεί πέρα κατάλαβα ότι υπήρχαν μερικά δομικά προβλήματα στο πώς φτιάχνεις πρωτότυπα. Και δεν είναι παραγωγικά, γιατί τότε υπήρχαν πάρα πολλοί κατασκευαστές πρωτοτύπων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους να φτιάξεις πρωτότυπα για πολύ μεγάλους, τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό και αυτό θα ήταν κάτι το οποίο δεν κάνεις ξεχωριστό πρωτότυπο για ένα χαμηλό, ψηλό αυτοκίνητο, ένα SUV, ένα δίποτε, ένα ανεκτό, κοντό, φαρδί κτλ. Αυτό γέννησε κάτι το οποίο πέπερε το να κατατεθεί εδώ και 15 χρόνια πριν και να αποδοθεί πατέντα, 13 χρόνια πριν, την πρώτη Αμερικάνικη, στο όνομά μου, αυτές είναι οι πατέντες που προαναφέρθησαν, στο αντικείμενο που έχει διεθνώς γίνει αποδεκτό ως parametric chassis και στοιχείο αναρτήσεως, παραμετρικό πλαίσιο και στοιχείο αναρτήσεως. Τώρα, από εκεί που ξεκίνησε η πρώτη Αμερικανική πατέντα, απεδόθη το 2000, τέλος 27 Δεκεμβρίου του 2011, έχουμε πάρει άλλες 3 Αμερικάνικες, έχουμε 4 Αμερικάνικες συνολικά, έχουμε πάρει όλες Κινέζικες, Καναδέζικες, Αυστραλέζικες, Ινδικές, Κορεάτικες και Ιαπωνικές που είναι το πολύ σημαντικό. Έχει έρθει κάποιος δίπλα σου να αξιοποιήσει εθνικά αυτή υπέρ του ελληνικού εθνικού πλούτου αυτή την πατέντα? Για να γελάσουμε στην άλλη εκπομπή. Πάμε Δημήτρη χέρι-χέρι.
Θα τα πούμε. Το χέρι-χέρι έχει πολιτικές προεκτάσεις, τις οποίες θα γελάσουμε άλλη φορά. Ωραία. Αλλά όχι, μισό λεπτό. Να σου πούμε κάτι πολύ σοβαρά. Ωραία, Δημήτρη, είσαι Έλληνας, έχεις καταθέσει αυτό εδώ πέρα. Καταρχήν, το οποίο μπορούμε να μπούμε και εμείς στο παιχνίδι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έλα, πάμε μαζί. Γιώργο, θα σου απαντήσω πάλι όσο λαδοκονικά επιτρέπετε. Εγώ προσπάθησα και ονοματοδοτώντας τις προσπάθειές μου να κρατήσω ελληνική αναφορά. Το όχημά μου, το Modular Sports Car Concept, το υψηλών επιδόσεων, το έχω ονοματίσει Ελένικα, και το Ελένικα δεν είναι μόνο ονομαστική αναφορά στο ελληνικό, γιατί είναι γραμμένο Eco Lima Eco, δηλαδή Epsilon Lambda Ελληνικό Epsilon, δεν έχει δύο Lambda και δεν έχει την ερασμιακή δασία σε H. Mm-hmm. Αυτό που λέμε Χελάς, που είναι Ελλάς. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα να και την Ελληνική Εταιρεία Ερεύνησης Οχημάτων, που ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια στην Ελλάδα σαν αστική μηχανοσκοπική, ας πούμε, αλλά στο διεθνές στερεώμα πάω με το ελληνική. Λοιπόν, το ελληνική εγώ το διατηρώ στη Γενέβη και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία ως ελληνική. Εγώ ζήτησα από κάποιους υπουργούς σχετικούς να με καλέσουν στην Ελληνική Βουλή να κάνω κάποια παρουσίαση του θέματος της χρηματικής ιδιοκτησίας και ακόμα περιμένω την πρόσκληση. Πόσο καιρό τώρα? 10 και χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Εμείς έχουμε κάνει πρωτότυπα και στην Ελβετία και στην Αγγλία και στην Ιταλία και έχουμε μεταφέρει πράγματα. Και εγώ ζήτησα να έχω μία απαλλαγή από έναν κινητήρα τετράλυτρο, ο οποίος αν φορολογεί το έτσι, θα έπρεπε να πληρώσουμε μια εισφορά απίστευτη για να το εισάγουμε και να το παρουσιάσουμε σε κάποια έκθεση που γινόταν. Δεν κατέστη δυνατό ούτε αυτό. Τα επόμενα στην επόμενη φορά. Εγώ το πρόβλεψα ότι θα έχουμε και άλλη εκπομπή. Εσύ δεν μ' άκουγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, Γιώργο, για τη φιλοξενία. Συγγνώμη για την πολυλογία μου. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα αυτά που ακούστηκαν. Εγώ το είπα, κυρίες και κύριοι. Δεν σταματάει εδώ το ταξίδι με τους τέσσερις τροχούς με τον Δημήτρη Χατζηκακίδη. Μέχρι τότε, γεια σας.